Λοιπόν, πολύ φίλοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Να καλησπερίσω όλους παντού. Είναι πάρα πολλοί φίλοι που μπήκανε. Είναι πολλοί φίλοι που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. Είναι το τέταρτο σεμινάριο που κάνουμε. Φίλοι από παντού. Από Κέρκυρα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Βόλο, Κύπρο, Κρήτη. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει αγάπη σας και εμείς θα τα αποδίδουμε. Ετοιμάζουμε σεμινάρια. Φτιάξαμε ήδη το τέταρτο σεμινάριο που κάνουμε. Το πρώτο σεμινάριο το έκανε ο Γιάννης Καλατζής όσον αφορά τα πιστοποιητικά και τις κατανοήσεις. Ένα δεύτερο σεμινάριο ήρθε πάλι από τον Γιάννη Καλατζή με τα Special Regulation του ORC. Είναι λιγάκι πιο εξειδικευμένα στην Ελληνική θάλασσα. Ένα τρίτο σεμινάριο ήρθε από τον Πάτρο Κονταφτατζή από την Quantum Sales, μια πολύ μεγάλη εταιρεία στα Χανιά, στη Ράπτη, πολύ σημαντικό, πολύ μπροστά στην εποχή του, με τις σχεδιάσεις του, όπου εξήγησε πολλά πράγματα όσον αφορά το πώς μπορεί να παντρέψει κάποιος αυτό που πρέπει να φτιάξει το σκάφος του και αυτό που αποδίδει στο σκάφος του. Κάτι αρκετά εξειδικευμένα πράγματα, αλλά για πολλούς είναι πολύ χρήσιμα, γιατί εξηγούν πολλά πράγματα τα οποία φτιάχνουν μια φωνή και δημιουργούν την ταχύτητα, χωρίς όμως να βαθμολογείται και πάρα πολύ δυνατά, ώστε να υπάρχει αυτό να κατανοήσεις. Αυτό τώρα αυτό το θεωρητικό μάθημα, το webinar, το σημαντικό μάθημα, ο Θάνος Ανδρόμητος, γνωστός φίλος, πάνω απ' όλα φίλος, ιστιοπλός από μικρός, από Optimist, Laser, 420 Solling, Ανοιχτή Θάλασσα, Ωκεανοπόρος. Έχουμε κάνει και μαζί πολλά ταξίδια και πολύ μεγάλα ταξίδια. Ένας από πολύ σημαντικούς ιστιοπλός στην Ελλάδα και πολύ έμπειρος, αλλά και πολύ καλός γνώστης σε αυτό που θα μας πει σήμερα, στην μετεωρολογία. Κάτι που του αρέσει πολύ. Ξέρουμε πολύ καλά το Θάνο, ότι όταν του αρέσει κάτι, τα δίνει όλα. Ο Θάνος έχει αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για αυτό το σεμινάριο. Αυτό το σεμινάριο θα γίνει και σε ένα δεύτερο μέρος, γιατί σήμερα δεν θα προλάβουμε το σεμινάριο. Γιατί θέλει να παντρέψει ο Θάνος το θέμα καταμέτρησης, το θέμα πανιού, μίλησε το θέμα της μετρολογίας, δηλαδή όλο αυτό το συνδυασμό των πραγμάτων, στο τι πρέπει να κάνει και απλώς. Βλέποντας και μαθαίνοντας νέες τεχνολογίες όσον αφορά την μετρολογία. Εγώ θα δώσω το λόγο σε έφορο ιστιοπλοεία ανοιχτή θαλάσσια του Μαρτυρικού Ομίλου Παλαιού Φαρίου, τον Δημήτρη των Οικονόμων, να σα δώσω και χωρί το χαιρετισμό του και να σα πει και τα παρακάτω. Πριν το κάνω αυτό, Δημήτρη μου, για να μην μπερδευτώ, να κάνω απλά τον Θάνο να τον κάνω ώστε να μπορεί να κάνει μετά και τώρα κατευθείαν την παρουσίασή του. Εντάξει, τώρα σε έχω κάνει νομίζω, έτσι. Okay. Ναι, είσαι εντάξει. Ωραία. Παιδιά, δυναμώστε λίγο τη φωνή. Καλησπέρα και από μένα. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο webinar του NOPF. Πια το εβδομαδιαίο μας ραντεβού έχει καθιερωθεί. Αυτή τη φορά με τον πολύ φίλο το Θάνο τον Ανδρόνικο, τον οποίο θα, εκ μέρους ΝΟΠ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης που κάναμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Παντελή τον Παύλου, ο οποίος είναι ο έφορος επικοινωνίας του ομίλου μας και χωρίς αυτόν αυτό το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Είναι ο αφανής ήρωας αυτής της συνδιοργάνωσης. Όπως σας είπε και ο Κώστας, θα κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος θα ακολουθήσει αυτού του σεμιναρίου, γιατί ο Θάνος έχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. Αυτό θα γίνει την άλλη Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη είναι παραμονή Χριστουγέννων, οπότε είπαμε να το κάνουμε Τετάρτη. Από εκεί και πέρα, εγώ θα ήθελα να σας πω ότι θα κλείσει χρονιά με το Θάνο και θα ξεκινήσουμε με τη νέα χρονιά, όπου τα webinars θα πάρουν μια άλλη μορφή, θα έλεγα, μια προπονητική έτσι, εφαρμογή. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεματολογία. Ναι. Αυτό θα γίνει
άλλη Τετάρτη, γιατί την Πέμπτη είναι παρανομονή Χριστουγέννων, οπότε είπαμε να το κάνουμε Τετάρτη. Συγγνώμη, ακούω τη φωνή μου από το Facebook και μπερδεύομαι, να το κλείσουμε. Και θα κάνουμε με την καινούργια χρονιά, λοιπόν, webinars με πιο προπονητική προσέγγιση, την οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων, όταν οι συνθήκες ευνοήσουν και ξυπνήσουμε από αυτό το κακό όνειρο, να το συνδυάσουμε με κάποιες προπονητικές συναντήσεις στη θάλασσα. Αυτά από μένα και δίνω το λόγο στο Θάνο για να ξεκινήσει την παρουσίασή του. Καλησπέρα και από μένα. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Όλα καλά. Δημήτρη, σε σένα βασίζομαι για να το μου πεις αν ακούς καλά. Ναι, ακούγεσαι καλά. Ακούγεσαι, Θάνο, ακούγεσαι. Μια χαρά. Απλά θα πρότεινα αν μπορείς να κάνεις όλους mute, Θάνο, ώστε να μην ακούγονται πίσω φωνές. Και αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι... Φαίνεται πολύ αποδοκατικό όλα τα πράγματα. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, για να τους κάνουμε όλους mute. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε για να μην μας... για να προλάβω να γυρίσω και σπίτι το βράδυ. Έχουμε και τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Η σημερινή προσπάθεια θα είναι να προσεγγίσουμε το θέμα της τοπικής μετεωρολογίας μέσα από όλες τις παραμέτρους οι οποίες ενδιαφέρουν τον ιστιοπλόο. Οι ερωτήσεις βασικά είναι απλές. Θέλουμε να ξέρουμε με ποιον άνεμο ταξιδεύουμε και πώς η ένταση και η διεύθυνση αυτού του ανέμου θα αλλάξει, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε πιο γρήγορα από το σημείο Α στο σημείο Β. Αν θέλετε, πολύ απλά, αυτή είναι η θεώρηση του προβλήματος της ιστιοπλοείας. Για να καταλάβουμε βέβαια λίγο περισσότερο τι γίνεται, αφού πούμε πάντα ότι πρωτίστως πέρα από την ταχύτητα στο πώς θα πάμε πιο γρήγορα από το σημείο Α στο σημείο Β, από τη στιγμή που πατάμε πάνω σε σκάφος, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Να κάνουμε και μια αυτοκινητιστική αναλογία για να γίνουν λίγο πιο κατανοητά ορισμένα πράγματα. Το σκάφος μας είναι προφανώς το αυτοκίνητο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι δεν κάνουν όλα τα μοντέλα για όλες τις χρήσεις. Αυτό έχει διάφορες προεκτάσεις που θα τις δούμε στη συνέχεια, αλλά νομίζω είναι προφανές. Το ίδιο ισχύει και για τα πανιά. Τα πανιά στο σκάφος είναι σαν τα λάστιχα. Εάν δεν έχουμε τα κατάλληλα πανιά, κάποιες διαδρομές δεν θα πρέπει να τις επιχειρήσουμε και από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πάρουμε όλη την απόδοση από τον κινητήρα μας, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον άνεμο. Και φυσικά ο δρόμος για μας είναι η θάλασσα, ο οποίος είναι ένας δρόμος συνεχώς μεταβαλλόμενος. Εκεί αρχίζει και γίνεται πιο δύσκολο το παιχνίδι, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η υποδύναμή μας, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον άνεμο, είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνεχόμενα. Στην βασική ερώτηση, λοιπόν, με ποιον άνεμο ταξιδεύουμε, νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς θα μπορούσαμε να πούμε εύκολα ότι ο άνεμος με τον οποίο ταξιδεύουμε είναι ο φαινόμενος άνεμος, ο οποίος δεν είναι τίποτα άλλο από το άθροισμα των τριών αυτών ανέμων, αν θέλετε, του ανέμου που πνέει πάνω από τη στεριά, το ανέμο που πνέει πάνω από ένα κομμάτι της θάλασσας, το οποίο μπορεί να κινείται είτε από ρεύμα είτε από παλίρια, και φυσικά το ανέμο της κίνησης του σκάφους. Εδώ βάζω και τις τρεις παραμέτρους, γιατί θα δούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις, ακόμα και στην ωκεανοπλοεία, για όσους παρακολουθούν το Vendée Globe, ο άνεμος της παλίριας έρχεται και μας θα κάνει λίγο μαντάρα στους υπολογισμούς μας, αλλά πρέπει να τον λάβουμε υπόψη μας. Για να γίνουν πιο κατανοητοί για όλους αυτοί οι τρεις άνεμοι, πολύ απλά να πούμε ότι όταν έχουμε ένα σκάφος αγκυροβολημένο, σας έβαλα και μια ωραία φωτογραφία για να σας βάλω στο mood,
Για όσους ενδιαφέρονται, τα νερά αυτά είναι στην Πολύεγο. Έτσι. Και αυτό είναι ένα Swan 60. Όταν λοιπόν το σκάφος είναι γεροβολημένο, αυτό που μετράει είναι ο άνεμος της στεριάς. Αν λύσει την άγκυρά του αυτή τη στιγμή το σκάφος και αρχίζει και το παρασύρει το ρεύμα, όχι αντίσταση από το αέρα, από το ρεύμα όμως, τότε στην πραγματικότητα αυτό που θα βλέπαμε θα ήταν ο άνεμος της παλίριας, αν θέλετε. Και τέλος, ο συνδυασμός των δύο αυτών θα ήταν ο πραγματικός άνεμος. Και τέλος, αν το σκάφος μας σηκώσει πανιά ή βάλει μπρος τη μηχανή, το ίδιο πράγμα κάνει, και αρχίζει και κινείται, τότε μιλάμε για τον τελικό φαινόμενο άνεμο. Τώρα, στην Ελλάδα συνήθως δεν έχουμε ισχυρά ρεύματα και προφανώς δεν έχουμε έντονη παλίρεια, οπότε είναι ασφαλές να θεωρήσουμε ότι ο άνεμος στεριάσει ισούται με τον πραγματικό. Πάμε να δούμε όλα αυτά πώς διαμορφώνονται. Βλέπετε λοιπόν από κάτω αυτό το σχεδιάγραμμα, το οποίο δείχνει ουσιαστικά πώς διαμορφώνεται ο φαινόμενος άνεμος σε σχέση με την πλεύση. Κάτι που όμως δεν πρέπει... Αυτά είναι πάνω κάτω γνωστά και δεν σας θεωρώ ότι σας λέω κάτι εντυπωσιακό ή άγνωστο. Αυτό που θέλω να βάλω σαν παράμετρο και θα μας βοηθήσει στη συνέχεια είναι η συνειδητοποίηση ότι ο φαινόμενος άνεμος εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από τον τύπο του σκάφους το οποίο ταξιδεύουμε. Και για παράδειγμα, στην αριστερή φωτογραφία βλέπετε δύο στιγμές του ίδιου σκάφους, ενός Maxi 72. Αριστερά ταξιδεύει Ότσα, δεξιά ταξιδεύει Δευτερόπριμα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δείτε είναι η γωνία στην οποία έχει τριμάρει τη Μαΐστρα. Είμαι σίγουρο ότι θα έχετε ακούσει πολλές φορές το Λάσκα, 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 μόλις καβατζάρουμε τη νούμερο 1 για να αποδείσουμε. Τα σκάφη όμως αυτά, τα οποία μπορούν και ταξιδεύουν πολλές φορές και πιο γρήγορα από τον πραγματικό άνεμο, φέρνουν τον φαινόμενο στα πρίμα τόσο μπροστά, όπου τα πανιά τους πρέπει να τριμάρονται με πολύ κλειστές γωνίες, σχεδόν σαν να ταξιδεύουν όρτσα. Πραγματικά δείτε ότι είναι σχεδόν στη μέση του σκάφους η μάτσα στο Maxi το 72 και το μόνο που η μόνη σημαντική διαφορά θα έλεγε κανένα στο τριμάρισμα ότι είναι ότι ο αετός του πανιού εδώ πέρα είναι λίγο πιο ανοιχτός. Η εξέλιξη των σκαφών τα τελευταία χρόνια ήταν ραγδαία με αποτέλεσμα να βρούμε σκάφη σαν και αυτά εδώ, foiling σκάφη, τα οποία μπορούν και ταξιδεύουν έως και 3 φορές με την ταχύτητα του πραγματικού ανέμου. Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα, πραγματικά, η απόσταση ανάμεσα στα όρτσα και τα πρίμα, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, να έχει σχεδόν εξαφανιστεί σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το φαινόμενο άνεμο. Βλέπετε λοιπόν εδώ ένα σκάφος που ταξιδεύει, ένα σκάφος του American Scap, του προηγούμενου American Scap, που ταξιδεύει πρίμα, πόσο μπροστά έχει φέρει το φαινόμενο. Το ίδιο σκάφος εδώ πέρα το βλέπετε στα όρτσα και βλέπετε πόσο βέβαια μικρότερο είναι το πανί. Αυτό που όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω είναι να δει κάποιος αυτές εδώ τις παραστάσεις, όπου σε αυτό το σημείο, όπου το σκάφος όπως βλέπετε ταξιδεύει σε αυτά τα μπράτσα δευτερόπριμα, η γωνία του φαινόμενου ανέμου είναι 19 μοίρες. Στα όρτσα, αντίστοιχα, όταν ανεβαίνει η όρτσα για να καβατζάρει, η γωνία του φαινόμενου είναι 16 μοίρες. Η διαφορά δηλαδή από τα πρίμα στα όρτσα ή από τα όρτσα στα πρίμα, όπως θέλετε, είναι 3 μοίρες το φαινόμενο και 19 ακόμη στην ταχύτητα. Στα πρίμα ένα τέτοιο σκάφος κατεβαίνει με την καταπληκτική ταχύτητα των 43 κόμβων, που πριν μια δεκαετία ήταν όνειρο θερινής νυχτός για τα σκάφη, ενώ ανεβαίνει όρτσα με 22 κόμβους, με ένταση πραγματικού ανέμου 15.
την ίδια ταχύτητα με τα πρίμα έχει και στην πλανηδρομία, όπου ταξιδεύει και εκεί με 43 κόμβους. Για να μην ξεχνιόμαστε έτσι και για ιστορικούς λόγους, σας βάζω και τα Ice Boots, το οποίο είναι ένα ανεκπλήρωτο όνειρό μου. Πραγματικά θα ήθελα να ταξιδέψω αυτά τα σκάφη, τα οποία από τα τέλη της δεκαετίας του, από το, τα τέλη του 1800, αρχές του 1900, μπορούσαν να ταξιδεύουν με ταχύτητες που φτάνουν τους 80 και 90 κόμβους. Ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί έχουν απαλλαγή από την αντίσταση του νερού. Το μόνο και μόνο από αυτό το απλό πράγμα που έχουμε πει μέχρι τώρα, το τι είναι ο φαινόμενος άνεμος, μπορούμε να πάρουμε να δούμε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ας αναφέρουμε πρώτα ότι σαν μέτρηση έχει αυτό ενδιαφέρον για τη συνέχεια. Ο φαινόμενος άνεμος είναι πρωτογενής. Δηλαδή, τα όργανα μας πάνω στο σκάφος μας μετράνε απευθείας τον φαινόμενο άνεμο και την έντασή του και την γωνία του. Τονίζω εδώ για άλλη μια φορά αυτό που είπα πριν και θα μας φανεί πολύ χρήσιμο στη συνέχεια, ότι ο καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία του φαινόμενου είναι ο τύπος του σκάφους. Και νομίζω αυτό το δείξαμε προηγουμένως με τον καλύτερο τρόπο. Ένα συμβατικό σκάφος, το οποίο δεν μπορεί να περάσει την ταχύτητα του πραγματικού ανέμου, δεν μπορεί να κάνει πάρα πολύ ψηλή ένταση φαινόμενου ανέμου και δεν μπορεί να μικρύνει πολύ τη γωνία σε σχέση με το φαινόμενο. Αυτό έχει ένα αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την επιλογή των πανιών, γιατί ασύμμετρα πανιά, στεγνά πανιά για σκάφη προηγούμενων δεκαετιών δεν έχουν το αποτέλεσμα στις επιδόσεις που θα περιμέναμε σε σχέση με ένα πιο σύγχρονο σκάφος. Κάτι επίσης που πρέπει να θυμόμαστε πάντα είναι ότι ένα από τα προβλήματα που έχει να κάνει με το πώς κινδυνεύουμε ένα σκάφος, δεν μπορεί να μας κολλήσει ο φαινόμενος άνεμος. Ο φαινόμενος εξαρτάται από την ταχύτητα του σκάφους μας, άρα δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτόν για να τιμονέψουμε το σκάφος μας. Και τέλος, εκεί έρχεται και διπλά, η φωτογραφία αυτή που βλέπετε, η ένταση του πραγματικού ανέμου είναι αυτή που θα πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα για να μπορούμε να επιλέγουμε τα πανιά μας. Αυτό που μπορεί να συμβεί, όταν ταξιδεύετε πρίμα, το είδαμε και στο προηγούμενο σχεδιάγραμμα, η ένταση του φαινόμενου σε ένα συμβατικό σκάφος μειώνεται. Γιατί το σκάφος κινείται με την ίδια φορά, προς την ίδια διεύθυνση, αν θέλετε, στην οποία φυσάει ο άνεμος. Αν όμως κάποια στιγμή το σκάφος κολλήσει σε ένα κύμα, τότε σε ακραία μορφή μπορεί να γίνει αυτό που βλέπετε στη φωτογραφία. Διότι ξαφνικά, έστω για ένα παράδειγμα, έχετε ένα φυσάνε 30 κόμβοι, έχετε ένα ωραίο εξαράκι και πηγαίνετε εσείς με το σκάφος γύρω στους 15. Εάν ξαφνικά καρφώσετε και σε ένα κύμα, εκεί που τα πανιά σας ένιωθαν 15 κόμβους ένταση ανέμου, ένιωθαν το φαινόμενο άνεμο, ξαφνικά θα νιώσουν τους 30. Και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο χαστούκι, το οποίο θα έχει μάλλον δυσάρεστα αποτελέσματα. Πάμε να προχωρήσουμε τώρα. Να δούμε και κάποια άλλα πρακτικά αποτελέσματα πάλι που έχουν σχέση με τον φαινόμενο άνεμο. Ο αέρας, ο πραγματικός, όπως όλοι ξέρουμε, δεν είναι σταθερός. Έχουμε περιοχές με μεγαλύτερη ένταση και έχουμε και περιοχές με μικρότερη ένταση. Θα τις εξετάσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Όταν μπαίνουμε σε μια περιοχή μικρότερης έντασης, το σκάφος λόγω αδράνειας συνεχίζει να έχει την ταχύτητα που είχε προηγουμένως.
Μέχρι λοιπόν η ταχύτητά του αυτή να πέσει, πρακτικά τι κάνει, φέρνει τον φαινόμενο πολύ πιο μπροστά. Φέρνοντας λοιπόν τον φαινόμενο πιο μπροστά, ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα πανιά μας παίζουν. Παίζοντας τα πανιά μας εκεί, θα είναι λάθος να δοκιμάσουμε να αποδύσουμε. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έχει συμβεί είναι ότι έχει αλλάξει μόνο η ένταση και όχι η γωνία του ανέμου. Ποδίζοντας, στην πραγματικότητα χάνουμε απόσταση σε σχέση με, με την πορεία μας. Αυτό έχει ονομασία και λέγεται φάτσα έντασης. Θέλει λοιπόν προσοχή να μπορούμε να διακρίνουμε αν η αλλαγή στο φαινόμενο προέρχεται από αλλαγή πραγματική της διεύθυνσης του πραγματικού ανέμου ή αν οφείλεται σε αλλαγή της έντασης του πραγματικού ανέμου. Στην περίπτωση αυτή που οφείλεται στην αλλαγή της έντασης, ξαναλέω, δεν ποδίζουμε. Το αντίστροφο συμβαίνει όταν μπαίνουμε πάλι σε φρέσκα. Από μικρότερη ένταση μπαίνουμε σε μια περιοχή λίγο με ισχυρότερη ένταση. Εκεί πέρα πάλι καλό είναι να κρατήσουμε σταθερή την πορεία μας, γιατί αρχικά το σκάφος μας πηγαίνει πιο αργά, έχει την ταχύτητα που είχε προηγουμένως και μπαίνοντας λοιπόν στον δυνατότερο αέρα πρέπει απλά να λασκάρουμε λίγο τα πανιά μας, έτσι ώστε να επιταχύνουμε γρηγορότερα, να φτάσει το σκάφος στην ταχύτητα που πρέπει να φτάσει και μετά να ισορροπήσει. Πρακτικά λοιπόν, αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι το ζητούμενο όταν αλλάζει η ένταση του ανέμου εκεί που ταξιδεύουμε είναι να ισορροπήσει γρήγορα το σκάφος, γιατί όταν χρειάζεται να κάνουμε τιμονιές ή όταν κουπαστάρει το σκάφος, τότε χάνουμε ενέργεια. Και χάνουμε ενέργεια σημαίνει ότι η ενέργεια που θα μας έσπρωχνε να πάμε πιο γρήγορα ξαφνικά χάνεται είτε με αντίσταση στο τιμόνι, είτε με μεγαλύτερη κλίση του σκάφους. Είναι πολύ ωραίο να λες ότι πρέπει να ισορροπήσει το σκάφος ή λασκάρουμε λίγο τα πανιά ή κάνουμε κάτι. Θεωρώ ότι πολλοί από εσάς έχετε την απορία, ωραία, okay, πώς το κάνουμε αυτό. Υπάρχει όρος στα αγγλικά gust response. Πώς αντιδρούμε όταν αυξάνει η ένταση ή αντίστοιχα όταν μειώνεται. Αυτό, αν θέλετε, είναι η καθαρή αισθητοπλοεία. Και η απάντηση είναι, η σωστή απάντηση είναι όπως εδώ, σας την έχω αναφέρει, ότι δεν υπάρχει μία απάντηση. Η απάντηση εξαρτάται στην πραγματικότητα από το σκάφος σας. Ένα σκάφος συμβατικό, συνήθως, θα μπορέσει, μπαίνοντας σε μεγαλύτερη ένταση, να αποκαταστήσει την ταχύτητά του, λασκάροντας λίγο το σιδηρόδρομο της μαΐστρας. Ένα σκάφος όμως το οποίο έχει square top μαΐστρα, ουσιαστικά και γενικότερα high aspect καρενοτήμωνα, ένα σχετικά δηλαδή μοντέρνο και γρήγορο σκάφος, θα μπορούσε να το πετύχει αυτό το ίδιο πράγμα, ουσιαστικά λασκάροντας λίγο τη σκότα της μαΐστρας, χωρίς να πειράξουμε σιδηρόδρομο. Και τέλος, ένα σκάφος συμβατικό, όπως το Solling, ας πούμε, μπορεί να αντιδράσει καλύτερα περμάροντας λίγο επίτονο που θα ανοίξει το twist. Η τίμια, λοιπόν, απάντηση στο πώς διαχειριζόμαστε την αλλαγή της έντασης του ανέμου και κατ' επέκταση την αλλαγή του φαινόμενου, είναι ότι βγαίνουμε στη θάλασσα με το σκάφος μας και δοκιμάζουμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η ομορφιά της διπλοείας, ότι δεν υπάρχει μία απάντηση και δεν είναι εύκολο να σας τη δώσει κάποιος άλλος αυτή την απάντηση. Η απάντηση είναι, βγαίνουμε στη θάλασσα, ταξιδεύουμε, κάνουμε αυτό που μας αρέσει, όταν μας αφήσει και ο COVID. Αυτό εδώ είναι κάτι το οποίο το έχω βάλει, είναι λόγω της αιμονής μου με τις επιτροπές. Κάτι που καμιά φορά μπορεί να ξεφύγει από μια επιτροπή, είναι ότι ο άνεμος που μπορεί να βλέπει όταν αυτή είναι σταματημένη
ως πραγματικός, εφόσον έχει ρεύμα, σε σχέση με τον άνεμο που νιώθουν τα σκάφη, είναι διαφορετικός. Εάν λοιπόν μια επιτροπή στήσει την εκκίνηση με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κάθετη στον άνεμο που βλέπει εκείνη, το αποτέλεσμα είναι ουσιαστικά ότι θα δώσει μεγάλο πλεονέκτημα, όπως είναι στο παράδειγμα το συγκεκριμένο σχήμα, θα δώσει πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στην τζαμαδούρα. Άμα λοιπόν είμαστε σε μια περιοχή που έχει ρεύμα και πρόκειται να ταξιδέψουμε όρτσα, αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί αλλάζει τον πραγματικό άνεμο και κατ' επέκταση τον φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να το δείτε, ας πούμε, σε μια κίνηση που θα γίνει στον πόρο. Έτσι μπορεί να συμβεί, να πρέπει να φύγουν τα σκάφια ανάμεσα στο μόδι και στον πόρο, όρσα, όπου εκεί πολύ συχνά έχει ρεύμα. Είναι λοιπόν μια πραγματική περίπτωση που μπορεί να συναντήσουμε ακόμα και στην Ελλάδα. Τώρα, μιλήσαμε για τον φαινόμενο άνεμο. Απαντήσαμε στην ερώτηση αν είναι αυτός ο άνεμος με τον οποίο ταξιδεύουμε. Η απάντηση είναι όχι. Γιατί ακόμα έχουμε διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την ταχύτητα του σκάφου στα δύο μπράτσα. Η ταχύτητα του σκάφου στα δύο μπράτσα μπορεί να είναι διαφορετική εξαιτίας του ρεύματος, αλλά και κυρίως εξαιτίας του κύματος. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετική ταχύτητα του σκάφου σε κάθε μπράτσο μας δείχνει διαφορετικό φαινόμενο. Αλλά το πιο σημαντικό έχει να κάνει με ένα φαινόμενο που λέγεται διαβάθμιση και κλιμάκωση, έχει να κάνει με την περιστροφή της γης, αλλά και την τριβή του ανέμου σε σχέση με την επιφάνεια. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Όλοι ξέρουμε ότι η γη γυρίζει. Δεν ξέρω αν σοκάρω κάποιος σήμερα, αλλά και όμως γυρίζει. Από εκεί και πέρα, αυτό έχει, δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο σε αυτό το φαινόμενο, έχει ως αποτέλεσμα το φαινόμενο Coriolis, την ανάπτυξη της δύναμης Coriolis, η οποία είναι μια δύναμη που ανήκει στην κατηγορία των φανταστικών δυνάμεων, υπό την έννοια του ότι εξαρτάται από τον παρατηρητή. Πολύ γρήγορα θα πω ένα παράδειγμα που μου αρέσει, με ένα παιδάκι που είναι πάνω σε ένα γύρω-γύρω όλη, το οποίο πετάει μια μπάλα καθώς περιστρέφεται και βλέπει την μπάλα να φεύγει με ένα πολύ έντονο φάλτσο. Χαρούμενο το παιδάκι κατεβαίνει στον μπαμπά και του λέει: «Μπαμπά», ο οποίος κάθεται σαν παγκάκι δίπλα, έτσι, διαβάζει την εφημερίδα του. «Μπαμπά, κοίτα, πετάω την μπάλα και κάνει ένα τρομερό φάλτσο. Είναι φοβερό κόλπο». Ανεβαίνει πάνω στο γύρω-γύρω όλοι, ξαναδίνει δύναμη, περιστρέφεται, πετάει την μπάλα. Χαρούμενο ότι τη βλέπει εκείνο να φεύγει με φάλτσο, κατεβαίνει στον μπαμπά. Τσαντισμένος ο μπαμπάς το χτυπάει εκεί με την εφημερίδα, ενδοοικογενειακή βία, ξέρετε πώς είναι αυτά. Λέει, η μπάλα έφυγε ευθεία, δεν έφυγε με φάλτσο. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος λέει αλήθεια, το παιδάκι ή ο πατέρας. Σε αυτό δεν υπάρχει μία απάντηση. Ο πατέρας σωστά βλέπει την μπάλα να φεύγει, γιατί είναι παρατηρητής εκτός του συστήματος, είναι ακίνητος παρατηρητής. Ενώ το παιδάκι βρίσκεται πάνω στο γύρο όλη το οποίο περιστρέφεται, με αποτέλεσμα να βλέπει την μπάλα να φεύγει με φάλτσο. Εμείς στον πλανήτη Γη, ευτυχώς ή δυστυχώς, είμαστε πάνω στο μεγάλο γύρο-γύρο όλη και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι στο βόρειο ημισφαίριο ο άνεμος εκτρέπεται προς τα δεξιά και στο νότιο εκτρέπεται προς τα αριστερά. Για τη δύναμη της τριβής, νομίζω είναι σχετικά απλή και κατανοητή. Ουσιαστικά, η τριβή του αέρα με την επιφάνεια της θάλασσας ή με την επιφάνεια της στεριάς έχει ως αποτέλεσμα η ταχύτητα του ανέμου να μειώνεται όσο πιο κοντά βρίσκεται
στην επιφάνεια με την οποία έρχεται σε επαφή. Κάτι που μας ενδιαφέρει είναι επειδή η δύναμη Κοριόλης εξαρτάται από την ταχύτητα του ρευστού, όταν μειώνεται αυτή η ταχύτητα, μειώνεται και το αποτέλεσμα της Κοριόλιου δυνάμεως. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη τριβή έχουμε, τόσο λιγότερο στρέφει ο άνεμος προς τα δεξιά. Αυτό μεταφράζεται και ανάποδα, ότι στρέφει προς τα αριστερά σε σχέση με τον άνεμο που φυσάει πιο ψηλά. Πάμε λοιπόν να δούμε εδώ πέρα κάποια πρακτικά συμπεράσματα σε σχέση με αυτό που συζητήσαμε προηγουμένως. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω, από τη βάση του καταρτιού μας μέχρι την κορυφή του, ο αέρας, θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις, στρέφει προς τα δεξιά. Αυτό, αν θέλετε, είναι και η εξήγηση γιατί τα πανιά μας πρέπει να έχουν twist. Γιατί ο αέρας στη μάτσα δεν είναι ο ίδιος με τον αέρα που έχουμε στην πάνω μπανέλα. Δεν έχει την ίδια διεύθυνση. Και στην πραγματικότητα δεν έχει ούτε καν την ίδια ταχύτητα. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν τα πρακτικά συμπεράσματα. Θα επιχειρήσω να κάνω κάτι τώρα, το οποίο ελπίζω να δουλέψει. Δεν ξέρω αν βλέπετε το βιντεάκι αυτό. Όχι. Όχι, Θάνο, δεν βλέπουμε βιντεάκι. Okay, τώρα θα το δείτε λοιπόν. Δώστε μου ένα λεπτάκι να το καταφέρω. Επιμένει να μην θέλει. Δεν θέλει να ξεκινήσει. Σας το χρωστάω το βιντεάκι αυτό σε λιγάκι. Λοιπόν, μια τελευταία προσπάθεια. Όχι, θα το δούμε λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε και θα το δούμε το βιντεάκι. Θα είμαι σίγουρος ότι θα βρω το να σας το δείξω. Ένα πρακτικό λοιπόν και άμεσο συμπέρασμα από την επίδραση της τριβής και τη δύναμη Κοριόλης έχει να κάνει με το πώς κινούνται τα σύννεφα σε σχέση με τον αέρα που έχουμε εμείς στην επιφάνεια της θάλασσας. Δεν χρειάζεται, οποτεδήποτε θέλετε να το δοκιμάσετε, είναι σχετικά εύκολο. Βάλτε την πλάτη σας στον αέρα και ελέγξτε από πού έρχονται, κινούνται τα σύννεφα. Θα δείτε, θα προσέξετε ότι συνήθως κινούνται διαγώνια από τα αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό, αν θέλετε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο αέρας στα ψηλότερα στρώματα έχει διαφορετική διεύθυνση. Η δύναμη Κοριόλης είναι ισχυρότερη και εκτρέπει τον αέρα περισσότερο προς τα δεξιά. Αυτό είναι εξίσου σημαντικό όταν ταξιδεύετε στην ανοιχτή θάλασσα για να μπορέσετε να καταλάβετε αν έρχεται, για παράδειγμα, ένα βουρίνι, πότε θα πρέπει να συνεχίσει και πότε όχι. Αν έρχεται λοιπόν, αν βρίσκεται ακριβώς πίσω σας, ταξιδεύετε πρίμα, το μπουρίνι αυτό δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει. Εάν όμως, αν βρίσκεται πίσω δεξιά σας, πάλι δεν πρόκειται να σας ενοχλήσει. Πρέπει να προσέξετε, αν το μπουρίνι βρίσκεται πίσω αριστερά σας, τότε θα έρθει πάνω σας.
Να ρωτήσω κάτι. Έχω μία μπάλα του πιλάτες που συνέχεια με ξεφουσκώνει. Τι βλακία κάνω, δεν την έχω πατικώσει, δεν έχω κλείσει καλά. Συγγνώμη. Είναι από άλλο σεμινάριο, κυρία. Μέσα σε μια μέρα χάνει λίγο. Όχι, μη φανταστείτε. Κάνει όλο το σημείο κάτω, είναι από άλλο. Ναι, 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 γεμάτη θέλει κάθε μέρα. Ναι, κάτι έγινε. Κάνω κάτω το σημείο. Του άλλου. Γιατί μπαίνουν κάποιοι, μπαίνουν αργό, εκ των υστέρων. Οκ. Αν είναι να κάνω και πιλάτες, να το πείτε να βάλω τη φόρμα μου πάντως. Κάνω. Θα δω. Τέτοιο στυλ, τέτοιο στυλ, ναι. Πάνω κάπου που τους κάνεις εσύ όλους, μιούτ. Ε? Κάτους εσύ όλους, μιούτ. Εμένα αξίζει, μου ξεχωριστώνεις. Αυτό που τους κάνω τώρα, γιατί μου έχει... Ναι, ναι. Με δύο οθόνες και με παιδεύει. Εντάξει, όχι τελείως, λέμε την πάντικη. Όχι, εντάξει, ελάχιστα, ρε παιδί μου, λες και... ξέρω. Δεν έχει χρησιμοποιήσει κανείς ότι δούμε τι γίνεται. Η Νίκη, ναι. Νίκη. Εντάξει, όχι, εντάξει, όχι. Νομίζω ότι υπερβάλλω, γιατί τώρα είχα καιρό να την πάρω και την είδα. Ξεπουσκωτή, αλλά τώρα την βρίσκω καλή. Πάνω κάτω σε σήμερα. Ναι, 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 εδώ. Εντάξει, οκ. Έγινε η Νίκη. Οκ. Νομίζω. Οκ. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Την ώρα του ύπνου. Αθάνατη η Νίκη. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε. Οκ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε, νομίζω. Φτιάξε να δουλεύει το βίντεο πάλι που πήγαμε να φύγουμε. Λοιπόν, βλέπουμε ένα άλλο σημαντικό αποτέλεσμα της διαβάθμισης και της κλιμάκωσης. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ανάλογα με το μπράτσο στο οποίο ταξιδεύουμε, το πάνω μέρος του πανιού μας μπορεί να έχει φάτσα ή σιγόντο. Στο βόρειο ημισφαίριο, λοιπόν, στο δεξίνεμο μπράτσο, ουσιαστικά, έχουμε πάντα σιγόντο, το πάντα θα το αναιρέσω και θα σας εξηγήσω πότε, σε λίγο. Συχνά, λοιπόν, έχουμε σιγόντο στο πάνω μέρος του πανιού μας, που σημαίνει ότι μας επιτρέπει να επιταχύνουμε πολύ πιο γρήγορα και να ταξιδέψουμε πολύ πιο γρήγορα στο ένα μπράτσο, σε σχέση με το αριστερίνεμο, όπου έχουμε φάτσα. Αυτό, λοιπόν, είναι κάτι το οποίο επιδρά πάρα πολύ στην ταχύτητα και είναι εκ του σκάφους και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όταν ξεκινάει η μπουκαδούρα, όπου η διαβάθμιση και η κλιμάκωση είναι πάρα πολύ έντονη. Εδώ πέρα έχω φτιάξει έναν πίνακα με τον οποίο προσπαθώ να εξηγήσω πότε έχουμε αυτές τις διαφορές και τι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να προσέξουμε. Η σταθερότητα στην ατμόσφαιρα είναι αυτή η οποία δίνει έντονη διαβάθμιση και κλιμάκωση. Η αστάθεια στην ατμόσφαιρα είναι αυτή ουσιαστικά που έρχεται και ανακατώνει όλα τα στρώματα της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ταχύτητα και στην ένταση του ανέμου στα τελευταία μέτρα της ατμόσφαιρας στο κομμάτι που μας ενδιαφέρει. Όταν έχουμε λοιπόν σταθερή ατμόσφαιρα, ουσιαστικά το σκάφος μας κουπαστάρει λιγότερο από ό,τι συνήθως. Έχει δηλαδή μικρότερη ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει γιατί. Διότι εμείς μπορεί να διαβάζουμε στο ανεμόμετρό μας στην κορυφή του καταρτίου ότι φυσάει 10 κόμβι ανέμου, αλλά στο κάτω μέρος του πανιού μας, στο επίπεδο της θάλασσας, η ένταση μπορεί να είναι 5.
το σκάφος δεν ταξιδεύει με την ένταση που έχει στον κορυφή του καταρτιού, ταξιδεύει με μια μέση ένταση από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την κορυφή του καταρτιού. Αν λοιπόν έχουμε 5 στη μάτσα και 10 στην κορυφή, η μέση ένταση που μπορεί να έχουμε, τυχαίο παράδειγμα, μπορεί να είναι στις 6,5-7, έχει να κάνει και με πώς είναι κατανεμημένη η επιφάνεια του πανιού. Μία μέρα που αντιστρόφως που υπάρχει αστάθεια στην ατμόσφαιρα, θα δούμε ότι έχει 10 κόμβους ένταση όλο το πανί μας από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι την κορυφή. Αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι ότι τις μέρες με σταθερότητα στην ατμόσφαιρα η κορυφή του πανιού μας έχει σιγόντος στο δεξίνεμο και φάτσα στο αριστερίνεμο και κατ' επέκταση επιταχύνουμε πολύ πιο γρήγορα στο δεξίνεμο μπράτσο. Για να κάνω και μια αναφορά στον φαινόμενο άνεμο από όπου ξεκινήσανε όλα αυτά, σε κάθε μπράτσο προφανώς ο φαινόμενος άνεμος που θα βλέπουμε στα όργανά μας είναι διαφορετικός τις μέρες με σταθερότητα στην ατμόσφαιρα. Τέλος, το κύμα είναι πολύ πιο κάθετο γιατί το κύμα επηρεάζεται από τη διεύθυνση του ανέμου κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Άρα λοιπόν θα είναι πολύ πιο κάθετο στην πορεία μας στο δεξίνεμο και επηρεάζει και το πώς βλέπουμε τη θάλασσα να ρητηδιάζει. Τώρα, δύο πράγματα λοιπόν. Δεξίνεμο μπράτσο, κύμα πιο κάθετο στην πορεία μας, σιγόντο στο πάνω μέρος του πανιού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι καλό είναι να ταξιδεύουμε με μεγαλύτερο twist, έτσι ώστε να έχουμε τη δύναμη να περνάμε το κύμα και να ταξιδεύουμε πιο γρήγορα. Και σε ό,τι αφορά τη γωνία, θα τη φτιάξουμε μόλις γυρίσουμε στο άλλο μπράτσο. Βλέπετε λοιπόν, στην περίπτωση της αστάθειας στην ατμόσφαιρα, έχουμε μέγιστη ταχύτητα του σκάφους και κατ' επέκταση μέγιστη κλίση. Και αν θέλετε, έχουμε την ταχύτητα αυτή που υπολογίζει το Velocity Prediction Program, αυτή για την οποία μιλήσατε και στα προηγούμενα σεμινάρια και εμφανίζεται στα πολικά διαγράμματα ταχύτητας, τα οποία θα τα δούμε και εμείς στη συνέχεια. Το τριμάζιμα και στα δύο μπράτσα είναι μάλλον το ίδιο και το κύμα είναι σχεδόν ομοιόμορφο και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα, εδώ είναι μια αναφορά στο πώς, αν θέλετε, διακρίνουμε την διαβάθμιση και την κλιμάκωση, αν υπάρχει ή όχι. Ένα πολύ απλό πράγμα που πρέπει να σκεφτούμε είναι αν στο σημείο που ταξιδεύουμε υπάρχει μηχανική ανάμεση του αέρα. Τι πάει να πει αυτό? Αν ο αέρας είναι όπως στην περίπτωση του Σαρονικού Βοριάς και περάσει πάνω από μια πόλη, η πόλη έχει αναγκαστικά ένα ανάγλυφο το οποίο δημιουργεί τυρβώδη ροή με αποτέλεσμα να ανακατώνει, να το πω πολύ απλά, τα τελευταία μέτρα του ανέμου, με αποτέλεσμα το ανακάτωμα αυτό να δίνει σταθερές εντάσεις σε όλα τα επίπεδα. Στην περίπτωση που το ανάγλυφο είναι σχετικά ήπιο, γιατί αν έχουμε μια πολύ μεγάλη στεριά, τότε έχουμε πολύ ψηλή στεριά, τότε δημιουργούνται σπηλιάδες, που είναι κάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε αργότερα. Τέλος, η θερμική ανάδευση ουσιαστικά τι αποτέλεσμα έχει? Ο αέρας, καθώς ζεσταίνεται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας ή της στεριάς, ανεβαίνει προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να αναμειγνύει τα πρώτα στρώματα, τα πρώτα μέτρα της ατμόσφαιρας και ουσιαστικά πάλι η ένταση του ανέμου να είναι σταθερή. Πάμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για τα συστήματα επίδρασης τριβής. Είπαμε ότι η τριβή επηρεάζει την κοριόλιο δύναμη και αναγκάζει τον άνεμο να κινηθεί λιγότερο προς τα δεξιά κοντά στην επιφάνεια της γης. Ουσιαστικά, όταν έχουμε άνεμο να πνέει από τη στεριά προς τη θάλασσα και άνεμο να πνέει πάνω από τη στεριά, ουσιαστικά,
τότε έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό συντελεστή τριβής. Όταν ο άνεμος φεύγει από τη στεριά και πάει πάνω από τη θάλασσα, ο συντελεστής αυτός μειώνεται. Το πόσο εξαρτάται βέβαια από την κατάσταση της θάλασσας, τη θερμοκρασία της. Ο μικρότερος συντελεστής αυτός έχει να κάνει, επηρεάζει και καταρχήν την ένταση και πολύ επίσης τη διεύθυνση του ανέμου. Το τρίτο σύστημα, αν θέλετε, επίδρασης είναι άνεμος με άνεμος, το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν θα το σκεφτόμασταν πάρα πολύ, αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα αέρια είναι ρευστά και λειτουργούν πολύ συχνά σαν δύο μη αναμειγνιόμενα υγρά. Φανταστείτε δηλαδή δύο αέριες μάζες, γενικά δεν έχουν την διάθεση να ανακατευτούν, αλλά έχουν την τάση να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρεται το λάδι και το νερό. Οπότε δημιουργείται τριβή ανάμεσα σε δύο διαφορετικές μάζες αέρα. Ο βασικός κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όταν... Άνος έχουμε χάσει, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι σε ακούν. Όχι, ακούγεται κανονικά. Okay. Λίγο πιο δυνατά μόνο θα μου λέει, και λίγο πιο δυνατά θα είναι καλά. Okay. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι όταν πηγαίνουμε από μεγαλύτερη τριβή σε μικρότερη, ο άνεμος στρέφει προς τα δεξιά και αυξάνεται η ένταση. Όταν πηγαίνουμε από μικρότερη τριβή σε μεγαλύτερη, ο άνεμος στρέφει προς τα αριστερά και μειώνεται η ένταση. Αυτός είναι ένας γενικός μνημονικός κανόνας, ο οποίος προκύπτει από αυτά που πάμε παραπάνω. Τι επίδραση έχει αυτό? Αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στην περίπτωση που ταξιδεύουμε κοντά στην στεριά και ο άνεμος φυσάει από τη στεριά προς τη θάλασσα. Αυτό, αν θέλετε, είναι ένα κλασικό παράδειγμα με βοριά στην Αττική. Θα βάλουμε και κάποιες παραμέτρους ακόμα σε λίγο. Τώρα, πρέπει να ορίσουμε κάποια πράγματα. Δηλαδή, τι θα πει ταξιδεύω κοντά σε μια στεριά? Το κοντά είναι, όπως βλέπετε, τη τάξη ενός με δύο ναυτικά μίλια. Αλλά σίγουρα τα πιο έντονα φαινόμενα είναι στο τελευταίο μίλι, στα τελευταία χίλια μέτρα από την παραλία. Και χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα εδώ πάλι αρκετά συνηθισμένο, το οποίο μας δείχνει ότι εάν ο άνεμος ξεκινάει και είναι πάνω από τη στεριά στις 0 μοίρες, καθαρός βοριάς, σε απόσταση 2 περίπου μιλίων θα είναι βορειοανατολικός. Αυτό μας δείχνει ουσιαστικά πώς πρέπει να κινηθούμε, να πάμε πρώτα στο δεξίνεμο μπράτσο και μετά στο αριστερίνεμο, έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την πορεία μας σε σχέση με τον αέρα. Πιο καλά θα το δούμε αυτό εδώ. Έχουμε ένα προβληματάκι τα βιντεάκια στο να παίξουμε. Τα βρήκα. Βλέπετε λοιπόν πώς είναι ο άνεμος που φυσάει στα ανώτερα στρώματα, αυτό που γράφει altitude wind, και πώς στρέφει ο άνεμος στα κατώτερα στρώματα. Στη μία περίπτωση που φυσάει προς την στεριά και στην περίπτωση που φυσάει προς την θάλασσα. Η διαφορά αυτή μπορεί να φτάσει, όπως βλέπετε, και έως τις 30 μοίρες. Εδώ, σε σχέση με το προηγούμενο παράδειγμα, έχουμε εισάγει και μία ακόμα παράμετρο, η οποία αφορά τις σπηλιάδες. Οι σπηλιάδες δεν είναι τίποτα πέρα από ροές ισχυρότερου ανέμου, οι οποίες κατεβαίνουν από ψηλά, πιο κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτό τι σημαίνει?
ότι είναι ροές ανέμου με μεγαλύτερη ταχύτητα και συνήθως στροφή προς τα δεξιά. Όταν λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια περιοχή με σπηλιάδες που έρχονται από τη στεριά, η διεύθυνσή τους θα είναι πάντα διαφορετική σε σχέση με τον σταθερό άνεμο που φυσάει και θα είναι πιο δεξιά. Και πάλι το συμπέρασμα είναι ότι εκεί πέρα θα πρέπει να δουλέψουμε φάτσες σιγόντα και να κάνουμε δεξίνεμη στη σπηλιάδα στα όρτσα και αριστερίνεμη να ταξιδέψουμε στη σπηλιάδα στα πρίμα. Μια πιο ειδική περίπτωση έχει να κάνει με το τι συμβαίνει όταν ο άνεμος έχει μικρότερη ένταση και πάντα φυσάει από τη στεριά προς τη θάλασσα. Να πω ότι δεν ασχολούμαστε με το τι συμβαίνει όταν ο άνεμος φυσάει από τη θάλασσα προς τη στεριά κάθετα σε αυτό το σημείο, γιατί η αλλαγή στη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου βρίσκεται ουσιαστικά πάνω από τη στεριά. Άρα το ενδιαφέρον για τους ιστιοπλώους είναι όταν ο άνεμος έρχεται από τη θάλασσα προς τη στεριά. Εδώ λοιπόν πρακτικά βλέπετε ότι στις χαμηλές εντάσεις, όταν λέμε ότι έχει λούμπες και φρέσκα ουσιαστικά, η λούμπα είναι μια περιοχή με λιγότερο άνεμο, τα φρέσκα τι είναι, είναι πακέτα αέρα, τα οποία στην ουσία έχουν μεγαλύτερη ένταση και έρχονται από πιο ψηλά. Το πιο ψηλά τι σημαίνει, το βλέπουμε και εδώ πέρα, ότι έρχονται λίγο με διεύθυνση πιο δεξιά σε σχέση με τον άνεμο της επιφανίας που βλέπουμε εδώ. Αυτό λοιπόν μας βοηθάει στο να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε μια τέτοια περίπτωση θα πρέπει όταν η ένταση είναι πιο δυνατή να ταξιδεύουμε δεξίνεμη. Πάντα μιλάω για τα όρτσα τώρα, έτσι. Και μόλις κόβει ο αέρας να γυρνάμε αριστερίνεμη. Αυτό γιατί, καθώς το πακέτο αυτό με τα όρτσα, φανταστείτε αυτό το κομμάτι του πακέτου, κατεβαίνει με αυτή τη διεύθυνση. Αν εσείς κινείτε δεξίνεμη, και αυτό κινείτε ουσιαστικά παράλληλα μαζί σας, μένετε πιο πολλή ώρα μέσα στο πακέτο αυτού του αέρα που έχει έρθει από πάνω. Μόλις φύγει το πακέτο αυτό, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να γυρίσετε αριστερίνεμη, έτσι ώστε να κροσάρετε το κενό αυτό με το πιο γρήγορο τρόπο. Και γιατί θα είναι πιο γρήγορος τρόπος, γιατί εκείνη την ώρα το πακέτο που βρίσκεται δεξιά σας θα κινηθεί προς τα εσάς. Ακριβώς το ανάποδο ισχύει στην περίπτωση των πρίμα. Αυτό που αν θέλετε πρέπει να σας μείνει, όταν έχουμε λίγο αέρα με κοψίματα και φρέσκα, με τέτοια όπως είναι δηλαδή εδώ στο σχήμα, δεξίνεμοι στα φρέσκα, αριστερίνεμοι στα κοψίματα. Πάμε τώρα να δούμε και κάποια... Θανώ, κάποια στιγμή να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα που έχουν τεθεί στο chat κλπ. Όποτε είσαι έτοιμος. Μπορούμε και τώρα, γιατί ουσιαστικά αλλάζουμε ενότητα εδώ πέρα. Γι' αυτό και εγώ σε διέκοψα. Ωραία. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Να σου πω, η Μαρία Ιτσαουσίδου ρωτάει στα πόσα μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας βλέπουμε αισθητή διαφορά γωνίας. Οι πιο μεγάλες διαφορές γίνονται στα πρώτα 25 μέτρα, όπου εκεί πέρα είναι και το μέσα τα κατάρτια μας. Αν θέλετε, το σημείο ελεύθερης ροής πάνω από τη θάλασσα μπορούμε να πούμε είναι γύρω στα 300 μέτρα. Από τα 300 μέτρα και πάνω, ο αέρας μπορούμε να πούμε ότι εξομαλύνεται και δεν έχει τόσο μεγάλες διαφορές στις γωνίες. Αλλά επειδή εμείς βρισκόμαστε κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, ταξιδεύουμε δίπλα της, όπου η επιφάνεια της θάλασσας είναι αυτή που δημιουργεί τη μεγαλύτερη τριβή με τον αέρα, βρισκόμαστε, αν θέλετε, εκεί που είναι πιο έντονο το φαινόμενο. Άρα, λοιπόν, σίγουρα επηρεάζει πολύ έντονα το πανί μας. Με είχαν εντυπωσιάσει κάποιες μελέτες που είχα διαβάσει για πανιά 470, που είναι σίγουρα πολύ μικρότερα κατάρτια, πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές. Οι Γάλλοι τις είχαν κάνει, είναι πολύ καλοί σε αυτά.
πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές μεταξύ της, της επιφάνειας της θάλασσας και της κορυφής του καδιαρχείου ενός 470. Πόσο μάλλον στα δικά μας τα κατάρτια που είναι διπλάσια ή τριπλάσια. Ωραία. Θάνο, πριν συνεχίσω με μια ακόμα ερώτηση, αν μπορείς, κάνε μου allow to record, γιατί με πέταξε έξω κάποια στιγμή. Και συνεχίζω με μια ακόμα ερώτηση. Ωραία. Ο Άγγελος ο Συμψηρίκης από την Αλεξανδρούπολη, από τον Αυτικό Όμιλο, ναι, ρωτάει, η δύναμη Κοριόλης είναι αισθητή σε ένα άλμπουρο 15 μέτρων. Βέβαια. Ουσιαστικά είναι η ίδια απάντηση. Πάρα πολύ έντονη, ναι. Θα τύχει, αν προσέχει κάποιες φορές, να ταξιδεύει, να βλέπει ότι ο αν έχει μαλάκια στα ξάρτια του και ανεμοδούρη στην κορυφή του άλμπουρου του, θα βλέπει ότι τα ξάρτια του με το άλμπουρο, με την κορυφή του άλμπουρου, δείχνουν διαφορετικές διευθύνσεις ανέμου. Αν μπορούσε να μετρήσει και την ένταση, θα έβλεπε ότι θα ήταν και διαφορετική και η ένταση του ανέμου. Παλιά, τα Open 60 είχαν στην πλώρη τους ανεμόμετρα και στην κορυφή του καταρτίου. Είχαν δύο και ουσιαστικά κάνανε extrapolation για να δούνε πού βρίσκεται η μέση ένταση του ανέμου που είναι αυτή στην πραγματικότητα που κινεί το σκάφος. Ωραία. Αν μπορείς μόνο δώσε μου άδεια για να το βιντεοσκοπώ, να το κάνω record. Θέλεις άδεια, εσύ. Θέλω άδεια, ναι, γιατί με έκοψε. Η πειρατεία σκοτώνει. ο Βάιος Λαμπρινάκης ρωτάει αν μπορείς να αναφερθείς στους υδροσύφωνες, ποιες ώρες της μέρας εμφανίζονται. Θα μπορούσα οι υδροσύφωνες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μάλλον την επόμενη φορά. Πολύ γρήγορα απλώς να του πω ότι θέλουν ζέστη. Θέλουν ζεστή επιφάνεια νερού. Άρα, αργά το μεσημέρι είναι η σωστή απάντηση. Και το γιατί θα το δούμε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ από το chat εδώ του Zoom δεν έχω κάποια άλλη ερώτηση. Παντελή, δεν ξέρω αν με ακούς και έχεις κάτι από το chat του Facebook που παρακολουθείς. Μάλλον... Έλα, όχι. Λέω τίποτα που να μην έχει απαντηθεί. Είναι OK. Οκ, χαίρομαι. Οπότε λοιπόν, μπορείς να συνεχίσεις, Θάνο. Οκ. Συνεχίζω κάνοντας μια πρόχειρη ανακεφαλαίωση. Νομίζω ότι εμπεδώσαμε ότι ο φαινόμενος άνεμος δεν είναι ο ίδιος από μπράτσο σε μπράτσο. Ο φαινόμενος άνεμος δεν είναι ο ίδιος στο κατάστρωμα και στην κορυφή του καταρτιού, όταν υπάρχει σταθερότητα στην ατμόσφαιρα. Και τέλος, η ένταση του ανέμου δεν είναι αυτή που κινεί το σκάφος. Στην κορυφή του, καταρτιού που μετράμε, δεν είναι αυτή που κινεί το σκάφος, αλλά είναι μια μέση ένταση την οποία συνήθως δεν την ξέρουμε. Θα δούμε γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Ο βασικός λόγος είναι διότι μας κρύβουν τον πραγματικό άνεμο. Και ο πραγματικός άνεμος είναι αυτός που χρειαζόμαστε για να υπολογίσουμε την βέλτιστη πορεία όταν θέλουμε να ταξιδέψουμε. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτά τα σφάλματα και αυτά τα προβλήματα που μας κρύβουν τον πραγματικό άνεμο. Ακόμα και η ίδια ύπαρξη των μπανιών μας, όταν ταξιδεύουμε πρίμα, ο αέρας έρχεται, χτυπάει τη μαΐστρα και στη συνέχεια ανεβαίνει για να περάσει πάνω από τη μαΐστρα. Κάνοντας λοιπόν αυτή την κίνηση, επιταχύνεται, με αποτέλεσμα το ανεμόμετρό μας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του καταρτιού, στα πρίμα, να δείχνει μια ψευδή ελαφρώς μεγαλύτερη ένδειξη φαινόμενου που μετράει από ό,τι ισχύει στην πραγματικότητα. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που θα δείτε ότι σε όλα τα αγωνιστικά σκάφη έχουν ανεμόμετρα τα οποία τα τοποθετούν όσο πιο ψηλά γίνεται, 1,5 μέτρο πάνω από την κορυφή του καταρτιού, για να μην επηρεάζονται από το λεγόμενο άπουος. Κάτι άλλο που επίσης πρέπει να σκεφτούμε ότι έχετε ένα όργανο στην κορυφή του καταρτιού σας. Φανταστείτε τι ροπές δέχεται αυτό το όργανο όταν ταξιδεύετε στα κύματα. Φανταστείτε επίσης πόσο απότομες μετακινήσεις συντελούνται εκεί πέρα όταν έχουν πάλι έντονο κύμα. Άρα λοιπόν, ακόμα και οι πρωτογενείς ενδείξεις, ακόμα και αυτό που θα μας δείξει το όργανο,
Επειδή θα το αλλάξουμε θέση παίρνοντας επί τον Νόη Βαρδάρη, αλλάζοντας την ένταση του των ξαρτιών, πάλι θα αλλάξουμε το, ακόμα και παίρνοντας τη σκότα, αλλάζουμε τη θέση του ανεμόμετρου πάνω. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν στο να έχουμε μια όχι απαραίτητα σωστή εικόνα για τη μέτρηση της έντασης και της γωνίας του ανέμου. Εκεί που τα θέλουμε λοιπόν αυτά τα πράγματα είναι στην μέτρηση, στον υπολογισμό της ταχύτητας βάσει των πολικών διαγραμμάτων. Καταρχήν, κάτι που είναι σημαντικό να ξέρουμε όλοι, μιλάμε για πολικά διαγράμματα ταχύτητας και καμιά φορά μπερδευόμαστε. Οι πολικές συντεταγμένες δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας απλός τρόπος, εξίσου απλός τρόπος έκφρασης του πού βρίσκεται ένα σημείο σε σχέση με τις καρτεσιανές συντεταγμένες. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε ένα σημείο χ, το οποίο μπορούμε να το ορίσουμε έτσι, χρησιμοποιώντας το μες στον άξονα χ και ψ, οπότε μιλάμε για καρτεσιανές συντεταγμένες, ή να πάρουμε αυτό το άνισμα το ρ και να πάρουμε και αυτή τη γωνία τη θήτα, οπότε μιλάμε για πολικές συντεταγμένες. Λοιπόν, τα πολικά διαγράμματα ταχύτητας ουσιαστικά τι κάνουν. Μας λένε ποια είναι, ποια οφείλει να είναι η ταχύτητα του σκάφου μας πανέμου. Και αυτό για διάφορες εντάσεις. Μ' αρέσει να δίνω εδώ μια διαφορετική εικόνα που είναι πιο ουσιαστική. Το πολικό διάγραμμα, ξεκινώντας από ένα σημείο, μας λέει που, με τις συγκεκριμένες συνθήκες πού μπορούμε να βρεθούμε την επόμενη ώρα. Το σημείο στο οποίο μπορούμε να βρεθούμε την επόμενη ώρα θα πρέπει να βρίσκεται πάνω στην καμπύλη του πολικού διαγράμματος. Το αν θα το πετύχουμε ή όχι εξαρτάται και από μας. Δηλαδή, κατά πόσο ταξιδεύουμε σωστά το σκάφος, κατά πόσο έχουμε τριμάρει, αν θέλετε, σωστά, κατά πόσο έχουμε επιλέξει τα κατάλληλα πανιά και επίσης κατά πόσο η κατάσταση της θάλασσας είναι τέτοια που να μας επιτρέπει να βελτιστοποιήσουμε την ταχύτητά μας. Έχετε πει και όσοι έχετε παρακολουθήσει την προηγούμενη παρουσίαση ότι πολικά διαγράμματα δεν έχουμε για μία μόνο ένταση, έχουμε για πάρα πολλές εντάσεις, για όλες τις εντάσεις που μας ενδιαφέρουν τέλος πάντων. Και επίσης ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μία καμπύλη, είναι πολλές καμπύλες, τόσες όσες είναι και τα πανιά που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πάνω σε ένα σκάφος. Τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά της Τζένοας και του Μπαλονιού. Οι καμπύλες της Τζένοας και του Μπαλονιού. Πάμε τώρα να δούμε κάποια πράγματα που θα μας βοηθήσουν. Εδώ, όπως βλέπετε, επέλεξα αντικειμενικά μια φωτογραφία ενός σκάφους γρήγορου αγωνιστικού. Είναι πολύ σημαντικό επίσης για την ταχύτητα του σκάφους ο κυβερνήτης να φοράει το ίδιο χρώμα με το μπλουζάκι, με το πανί που φοράει μπροστά. Έτσι, αυτή είναι μια σημαντική συμβουλή. Αλλιώς δεν θα πάτε ποτέ γρήγορα. Λοιπόν, τα πολικά διαγράμματα προκύπτουν βάσει κάποιων προγραμμάτων. Αυτά είναι αρκετά θεωρητικά και για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να τα ρεαλιστικοποιήσετε για το σκάφος σας, για τα συγκεκριμένα πανιά και για τον τρόπο που ταξιδεύετε. Εάν δεν το κάνετε αυτό, σας είναι μάλλον άχρηστα, όχι τελείως, απλώς η πληροφορία που σας δίνει είναι πάρα πολύ γενική. Στα πολύ αγωνιστικά σκάφη, σκεφτείτε ότι σχεδόν πάντα υπάρχει ένας ανοιχτός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος καταγράφει ένταση ανέμου, γωνία ανέμου, ταχύτητα το σκάφους και γωνία που ταξιδεύει και στη συνέχεια τα ελέγχει σε σχέση με το πολικό διάγραμμα ή δημιουργεί νέο πολικό διάγραμμα. Οι πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να πάρουμε, τις έχετε ξαναλέω, θα τα περάσω μάλλον γρήγορα γιατί τα έχετε δει. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι υπάρχει η μία καμπύλη
την οποία συζητάγαμε. Αυτή είναι η καμπύλη στο συγκεκριμένο σκάφος της Τζένοας. Αυτή εδώ είναι η καμπύλη ενός συμμετρικού μπαλονιού. Εδώ είναι το σημείο που πρέπει να ταξιδεύετε στα όρτσα και ουσιαστικά η προβολή της ταχύτητάς σας, θα τη δούμε και στη συνέχεια, είναι το VMG. Εδώ είναι το σημείο όπου έχετε την υποχρέωση να αλλάξετε γρήγορα πανί. Γιατί βλέπετε ότι από την Τζένοα, αν πάτε στο μπαλόνι, θα κερδίσετε κάποια δέκατα του μιλίου, τα οποία γιατί να τα χαρίσετε σε κάποιον. Ξαναλέω, θεωρώ ότι αυτά τα έχετε δει, οπότε δεν θα σταθώ πάρα πολύ. Αυτό που με ενδιαφέρει να σας δείξω λίγο περισσότερο αυτή τη μουτζούρα εδώ πέρα. Αυτή η μουτζούρα λοιπόν είναι αυτή εδώ η περιοχή, η οποία πρακτικά απόσορίζεται. Βλέπετε λοιπόν ότι εδώ έχετε τη Τζένοα. Η κίτρινη γραμμή είναι το πολικό, προκύπτει από ένα ασύμετρο πανί. Βλέπετε λοιπόν, εδώ το βλέπετε λίγο πιο έντονα, αυτή φανταστείτε ότι είναι η Τζένοα και αυτό εδώ φανταστείτε ότι είναι το ασύμετρο. Αυτό λοιπόν που λέει αυτή εδώ η μουτζούρα είναι ότι στην περιοχή από τις δύο αυτές κορυφές, οι οποίες πώς ορίζονται, φαίνεται την εφαπτωμένη στο πολικό διάγραμμα που να ακουμπάει τα δύο εξωτερικά σημεία, σε αυτήν εδώ μέσα την περιοχή δεν πρέπει να ταξιδεύετε. Ουσιαστικά, πάντα, και αυτό που προκύπτει με υπολογισμό, είναι πιο γρήγορα αρχικά, για παράδειγμα, να ταξιδέψετε με το ασύμετρο και μετά να βάλετε την Τζένοα. Μπορείτε να κάνετε και ακριβώς το ανάποδο, να βάλετε πρώτα την Τζένοα και μετά να βάλετε το ασύμετρο. Το τι θα κάνετε έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους, πώς φαντάζεστε ότι μπορεί να εξελιχθεί ο αέρας στην συνέχεια. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι να έχετε μια σωστή απεικόνιση των επιδόσεων του σκάφους σας στα πολικά διαγράμματα σε σχέση με κάθε πανί. Διαγωνιστικές ομάδες αφιερώνουν άπειρο χρόνο έτσι ώστε να πετύχουν αυτές οι καμπύλες να είναι τοποθετημένες στα σωστά σημεία και όχι μόνο αυτό, το πότε θα κάνουν την αλλαγή το θεωρούν τυφλοσούρτη. Έχουν ένα χαρτί που τους λέει τώρα αλλάζεις και δεν είναι θέμα συζήτησης όσες φορές και αν σημαίνει ότι θα πρέπει να το κάνουν. Αυτό, ξαναλέω, είναι κάτι που θα ήθελα να συγκρατήσετε. Περιοχές στα πολικά διαγράμματα που έχουν καμπύλες στεμνόμενες και γυρνάνε προς τα μέσα, είναι περιοχές που θα πρέπει να τις προσέξετε. Ακόμα και αν τα πολικά διαγράμματα του σκάφου σας δεν είναι βελτιστοποιημένα, αξίζει να τα ελέγξετε για να δείτε για το σκάφο σας πραγματικά πού είναι αυτή η περιοχή. Το συγκεκριμένο σκάφος, βλέπετε, έχει εδώ και μία δεύτερη περιοχή, η οποία έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Είναι μία περιοχή όπου χρησιμοποιείται το ίδιο πανί, το ίδιο ασύμετρο, και πρακτικά τι λέει, ότι αυτό το σκάφος πρέπει να αποφεύγει να ταξιδεύει κοντά στις 120 μοίρες. Θα πρέπει ή να ποδίζει λίγο παραπάνω ή να ορτσάρει, γιατί στις 120 μοίρες χάνει. Πάμε να δούμε και τι άλλα πράγματα μας λένε αυτά τα σχεδιαγράμματα. Η πρώτη βασική πληροφορία είναι το λεγόμενο velocity made good. Είναι η προβολή του ανίσματος της ταχύτητάς μας πάνω στη διεύθυνση του ανέμου. Τη βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό μας δείχνει, αν θέλετε, αν ταξιδεύουμε όρτσα και θέλουμε να φτάσουμε εκεί που είναι τώρα ο Κέρσορας, μας δείχνει πόσο γρήγορα θα πάμε στο σημείο, στη νούμερο 1, στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Αντίστοιχα και στα πρίμα, μας δείχνει πόσο γρήγορα κινούμαστε πάνω στον άξονα του ανέμου. Εντελώς τυπικά, στα όρτσα το VMG θεωρείται θετικό και στα πρίμα θεωρείται αρνητικό. Θα ήθελα να προσέξετε κάτι, θα το πούμε και στη συνέχεια. Το VMG δεν είναι κάτι με το οποίο μπορείτε να τιμονεύετε. Αν το έχετε στα όργανά σας και τιμονεύετε με το VMG, βγάλτε το. Είναι λάθος. Αυτό με το οποίο τιμονεύετε είναι
το λεγόμενο target speed. Target speed είναι η ταχύτητα που έχετε στα όρσα ή στα πρίμα όταν παίρνετε το μέγιστο VMG. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα, αυτό εδώ είναι το target speed, το οποίο είναι 6,11 κόμβους στο συγκεκριμένο παράδειγμα, στη γωνία και η γωνία είναι 41 μοίρες. Για τη συγκεκριμένη ένταση για την οποία έχουμε πάρει αυτό το πολικό διάγραμμα. Αντίστοιχα στα πρίμα, η μέγιστη ταχύτητα, αυτή που θα βελτιστοποιήσει την πορεία σας προς τη σημαδούρα, είναι 5,85 κόμβοι στις 149 μοίρες. Αυτές είναι οι τιμές τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να ταξιδέψετε στα όρθα και στα πρίμα. Και τέλος, έχουμε μία άλλη έννοια, το course made good. Κάποια φορά θα το δείτε και ως velocity made good to the course, VMC, όπου ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο από την προβολή σας, από την προβολή της ταχύτητας πάνω στην πορεία. Αν θέλετε να ταξιδέψετε δηλαδή στο σημείο, προς το σημείο α, προβάλλετε την ταχύτητα και βρίσκετε το course made good. Εάν το σημείο είναι πάνω σε μια που θέλετε να πάτε, τέμνει την καμπύλη του πολικού σας, αν θέλετε να πάτε σε αυτό εδώ το σημείο δηλαδή, ουσιαστικά το CMG ταυτίζεται με την τιμή που σας δίνει σε εκείνο το σημείο το, ως ταχύτητα το πολικό σας διάγραμμα. Εδώ πάλι, αν βγείτε έξω από τις βέλτιστες τιμές, πάλι πρέπει να φέρετε μια κάθετο για να βρείτε ποιο είναι το course made good. Το πόση ιστιοπλοεία κρύβουν μέσα τους αυτά τα αρχικά, δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Πρακτικά, σας λύνουν όλα τα προβλήματα. Θεωρητικά δηλαδή, γνωρίζοντας τα πολικά διαγράμματα, τι σημαίνει target speed, τι σημαίνει VMG και τι σημαίνει course made good, έχετε λύσει σε θεωρητικό βαθμό το πρόβλημα της ιστιοπλοείας και του πώς ταξιδεύουμε από σημείο σε σημείο. Σε θεωρητικό βαθμό. Πρακτικά έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει, ότι όταν έχουμε σταθερό άνεμο, ταξιδεύουμε πάντα βάσει του target speed. Όταν έχουμε μεταβαλλόμενο άνεμο με γνωστή μεταβολή, να κάνω και μια παρένθεση εδώ πριν συνεχίσω και να πω ότι ο άνεμος μπορεί να έχει πρακτικά αυτές τις μεταβολές, τις μορφές μάλλον, που βλέπετε εδώ πέρα, σε μια πολύ απλή θεώρηση. Μπορεί να είναι σταθερός, να είναι μεταβαλλόμενος με γνωστή μεταβολή, μεταβαλλόμενος με άγνωστη μεταβολή ή να έχει μικρές συνεχόμενες αλλαγές. Όταν λοιπόν ο άνεμος είναι σταθερός, είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, απλώς τρέχουμε από σημείο σε σημείο. Όταν μεταβάλλεται με γνωστή μεταβολή, τότε χρησιμοποιούμε ουσιαστικά τα πολικά διαγράμματα ταχύτητας, την μέθοδο ισόχρονων καμπυλών, την οποία θα αναλύσουμε στη συνέχεια, είναι το λεγόμενο routing. Όταν ο άνεμος μεταβάλλεται με άγνωστη μεταβολή, δηλαδή πρακτικά δεν έχουμε ιδέα για το τι πρόκειται να γίνει, έτσι, συμβαίνουν και αυτά, τυχαίνει να είσαστε να ταξιδεύετε και αν σας ρωτήσει κάτι, τι πιστεύεις ότι θα κάνεις ο αέρας, ειλικρινή απάντηση δεν μπορείς να δώσεις. Τότε χρησιμοποιούμε το CMG και τέλος, όταν έχουμε μικρές συνεχόμενες αλλαγές, χρησιμοποιούμε τη μεγιστοποίηση του VMG στο μέσο άνεμο. Αυτή η τεχνική έχει ένα όνομα, όπως και η μέθοδος των ισόχρονων καμπυλών, λέγεται τεχνική Wally. Δεν θα σταθώ πάρα πολύ σε αυτό, σε αυτά τα κομμάτια. Για το καθένα από αυτά θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Απλώς θα σας δώσω μερικά teasers που λένε και στο χωριό μου. Βλέπετε εδώ πέρα πώς ταξιδεύουμε στα όρτσα. Αυτή εδώ η γραμμή μας δείχνει το target speed. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε, δεν έχουμε καλό σύστημα οργάνων με πολικά διαγράμματα, πολύ ξεκάθαρα. Όταν βλέπουμε μία τιμή και στη συνέχεια
ορτσάροντας αυτή μειώνεται σημαντικά, τότε πραγματικά καταλαβαίνουμε ότι φεύγουμε από το target speed σε περιοχή που δεν πρέπει. Όταν ποδίζουμε και αυξάνεται πολύ η ταχύτητα, σημαίνει ότι ξεφεύγουμε και πάλι πρέπει να ορτσάρουμε. Αυτό μας δείχνει πώς τιμονεύουμε στο βάση του target speed. Ξαναλέω, είναι απλώς ένα teaser, μπορεί να γίνει μια ανάλυση πολύ μεγάλη. Αυτό εδώ το σχεδιάγραμμα μας δείχνει γιατί δεν τιμονεύουμε με το VMG. Γιατί το VMG θυμάται την προηγούμενη ταχύτητα του σκάφους. Δηλαδή, πρακτικά, το VMG λαμβάνει υπόψη την αδράνεια. Και αν κάποιος σορτσάρει απότομα, αρχικά το σκάφος μεγιστοποιεί το VMG, αλλά όταν χάσει την ταχύτητά του, πέφτει απότομα και μας αναγκάζει στη συνέχεια να αποδύσουμε. Το VMG, λοιπόν, ποτέ για τιμόνευμα. Και πάλι προχωράμε τώρα στο CMG και το target speed για άλλη μια φορά. Δεν θα σταλαιπωρήσω πολύ. Τα κρατάω για άλλη φορά, όχι για την επόμενη φορά, για άλλη φορά, γιατί είναι αρκετά εξειδικευμένα. Ουσιαστικά η τεχνική του CMG ποια είναι, ότι αν ξεκινάμε από το σημείο αυτό και θέλουμε να καταλήξουμε εδώ πέρα, ψάχνουμε να βρούμε πού πρέπει να κινηθούμε, έτσι ώστε να πλησιάζουμε συνεχόμενα σε πιο κοντινούς ομόκεντρους κύκλους. Στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν θα είμαστε εδώ ή εδώ, έχει σημασία αν θα κουμπάμε αυτό το κύκλο, πότε θα κουμπίσουμε αυτό το κύκλο πιο γρήγορα. Ή κάποιος μπορεί να βρεθεί εδώ, μπορεί να βρεθεί εδώ και μπορεί να βρεθεί εδώ. Η ανάλυση αυτή της τεχνικής του CMG μας δείχνει σε ποιες γωνίες είμαστε εκτεθειμένοι. Εάν παίξουμε το παιχνίδι του CMG σωστά, πρακτικά μας αφήνει εκτεθειμένους σε ένα εύρος 60 συνολικά μοιρών σε σχέση με τον κύκλο. Άρα δηλαδή οι πιθανότητές σας είναι 1 προς 5 σε σχέση με τον με τον άνεμο που επικρατεί, για να κερδίσετε σε σχέση με τους αντιπάλους σας. Ξαναλέω, teasers, τα συζητάμε κάποια άλλη στιγμή και να φτάσουμε σε κάτι που νομίζω σας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς παρακολουθείτε και το Monday Globe και ενδεχομένως να παίζετε κιόλας εκεί. Αυτή είναι η μέθοδος των ισόχρονων καμπυλών. Πώς δηλαδή να προβλέψουμε την πορεία μας όταν έχουμε συνεχόμενα, έχουμε γνωστά μετεωρολογικά δεδομένα και γνωστή μεταβολή στον καιρό. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε προφανώς μια καλή πρόβλεψη. Στην πραγματικότητα θέλουμε και ωκεανογραφικά δεδομένα, ρεύμα, κύμα και τέλος χρειαζόμαστε τα δεδομένα του σκάφους. Δηλαδή, ουσιαστικά, να ξέρουμε ένα πραγματικό πολικό διάγραμμα. Παρένθεση, οι ισόχρονες καμπύλες, όπως βλέπετε εξορισμού, είναι οι καμπύλες οι οποίες περιγράφουν το σύνολο των σημείων στα οποία μπορεί να βρεθεί ένα σκάφος ύστερα από ένα χρονικό διάστημα στη μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Λίγο θα σας ταλαιπωρήσω εδώ, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το καταλάβετε. Έστω ότι είμαστε στο σημείο D. Και αυτή είναι μια πολική καμπύλη. Αυτό που είπαμε και ο άνεμος φυσάει κάπου από εδώ. Αυτό που είπαμε προηγουμένως είναι ότι η καμπύλη αυτή δείχνει πού μπορεί να βρεθούμε από μια ώρα ταξιδέματος. Ξεκινάμε λοιπόν και τη χαράσουμε. Θεωρούμε ότι στην ώρα αυτή ο αέρας δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί να είναι το διάστημα μία ώρα, μπορεί να είναι μισή ώρα, μπορεί να είναι 10 λεπτά. Το πόσο θα είναι εξαρτάται και από τη πόσο καλή πρόβλεψη έχουμε. Δεν έχει νόημα να ορίσετε το διάστημα αυτό για μία ώρα, αν έχετε προβλέψεις κάθε 3 ώρες, για παράδειγμα. Τώρα,
Μετά λοιπόν από το τέλος της μιας ώρας θα βρίσκεστε κάπου πάνω σε αυτήν εδώ την καμπύλη. Στην δεύτερη ώρα λοιπόν ξεκινώντας θα μπορείτε από οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεστε εδώ πέρα θα μπορούσατε να χαράξετε νέα πολικά διαγράμματα για όλες τις πιθανές εντάσεις του ανέμου που σας δίνει η επόμενη πρόβλεψη. Όταν το κάνετε αυτό, ουσιαστικά δημιουργείται ένα τέτοιο πλέγμα. Εσείς λοιπόν πού θα θέλετε να βρίσκεστε τη δεύτερη ώρα? Σε αυτά εδώ τα σημεία έχουμε σημειώσει τα πιο μακρινά σημεία πάνω στις καμπύλες των πολικών που έχουν δημιουργηθεί για τη δεύτερη ώρα ταξιδέματος. Αυτές τις καμπύλες ερχόμαστε εδώ και τις ενώνουμε όλες, βλέπετε, και κάνουμε μία ακόμα καμπύλη. Άρα, στο τέλος της δεύτερης ώρας ταξιδέματος με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, θα βρισκόμαστε πάνω σε κάποια από όλα αυτά εδώ τα σημεία αυτής της καμπύλης. Για να μην σας κουράσω, αυτό το κάνετε τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δέκατη φορά, μέχρι ότου κάποιο σημείο της καμπύλης που θα σχεδιάσετε να πέσει πάνω στο σημείο που θέλετε να φτάσετε, στον τελικό σας προορισμό. Και από εκεί και πέρα γυρνάτε προς τα πίσω. Έστω λοιπόν ότι αυτή εδώ είναι η τελευταία καμπύλη και φτάσατε στο σημείο ε. Το ε δημιουργήθηκε με ένα πολικό διάγραμμα που έγινε με αρχή το σημείο F. Το σημείο F δημιουργήθηκε F2. Με ένα πολικό διάγραμμα που έγινε με αρχή αξόνων το F1. Και το F1 έχει δημιουργηθεί με βάση το πολικό διάγραμμα που ξεκίνησε από το σημείο 0. Άρα λοιπόν αυτό εδώ είναι που θα σας δώσει την πορεία σας από το όμικρον μέχρι το έψιλον. Ταξιδεύοντας με αυτήν εδώ την καμπύλη, θα φτάσετε πιο γρήγορα στο σημείο έψιλον από ότι αν ταξιδεύατε ευθεία. Δίπλα βλέπετε ένα παράδειγμα ισόχρονων καμπυλών και στη συνέχεια θα σας δείξω και ένα, θα κάνουμε και ένα παράδειγμα live. Πριν κάνουμε το live παράδειγμα, να μιλήσουμε, έχουμε αναφερθεί πολύ συχνά στο τι είναι το routing και ενδεχομένως να έχετε ακούσει και στα γαλλικά είναι routage, είναι ουσιαστικά η προσπάθεια να βελτιστοποιήσουμε την πορεία μας βάση της πρόβλεψης του ανέμου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Έχουμε τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής μέσα από ένα μοντέλο πρόγνωσης. Έχουμε τα δεδομένα του σκάφους. Τα βάζουμε σε ένα πρόγραμμα routing και αυτό με τη σειρά του μας βγάζει μια πρώτη θεωρητική πορεία. Όσο καλά προγράμματα και να έχουμε, ο καπετάνιος εξακολουθεί να είναι σημαντικός. Ο καπετάνιος, navigator, router, αυτός που αποφασίζει για το πού θα ταξιδεύουμε, εξακολουθεί να είναι σημαντικός και να βάζει σημαντικά inputs μέσα στην πορεία. Αυτός λοιπόν παίρνει κάποια απόφαση, λαμβάνοντας και παραμέτρους όπως το μυαλό μου πάει στο modern globe, όπου είναι η κούραση, ο συναγωνισμός, πού βρίσκονται τα άλλα σκάφη, η ανάγκη για αλλαγές στην πορεία. Όταν ταξιδεύεις με ένα Open 60, το να κάνεις μπότζες στο νότιο ειρηνικό με 35 και 40 μίλια αέρα, δεν είναι ότι καλύτερο θες να κάνεις, ή TAC. Να σας πω ότι σε ένα Open 60, η μπότζα μπορεί να πάρει και από 2 ως 4 ώρες, έτσι. Δεν είναι ότι πάμε τσίμα και γυρίσαμε. Λαμβάνει υπόψη του πιθανή έκθεση σε αβαρίες του σκάφους. Λαμβάνει υπόψη του και άλλα θέματα, όπως είναι τι κίνηση από καράβια μπορεί να συναντήσει κάποιος εκεί πέρα. Ξανά σκεπτόμενος για το Μοντέ Γκλόμπ και σίγουρα όχι για το Αιγαίο, αν μπορεί να βρεθεί κοντά σε παγόβουνα ή όχι. Και φιλτράρει τη θεωρητική πορεία που του έχει δώσει το πρόγραμμα. Έχει τη δυνατότητα στα εξελιγμένα προγράμματα όπως το Αντρένα για παράδειγμα και το Μαξί να βάζει δικές του επιλογές what if scenarios ή περιορισμούς
και στη συνέχεια επιλέγει την τελική πορεία. Αφού την έχει επιλέξει, έρχεται και την ελέγχει σε σχέση με την πραγματική, με τα πραγματικά δεδομένα. Η επιλογή του έχει βασιστεί σε μια πρόβλεψη. Αν όμως βλέπει ότι αυτά που συμβαίνουν γύρω του, το ύψος κύματος, ο άνεμος, τα ρεύματα, δεν είναι αυτά που του έχει δώσει η πρόβλεψη, έχει κάνει τις ανάλογες αλλαγές. Όταν θα δει ότι αυτά που του δίνει η πρόβλεψη δεν είναι σωστά, θα έχει και μια εικόνα γιατί συμβαίνει αυτό. Θα μπορεί, για παράδειγμα, το βαρομετρικό χαμηλό να έχει καθυστερήσει. Θα μπορεί να έχει κινηθεί πιο γρήγορα. Θα μπορεί να έχει βαθύνει, που σημαίνει ότι του δίνει μεγαλύτερες εντάσεις. Μπορεί να έχει κάνει λάθος και η πρόβλεψη. Άρα, λοιπόν, τα λαμβάνει όλα αυτά υπόψη του και τελικά επανελέγχει την πορεία του για να καταλήξει στη νέα πορεία. Είναι, λοιπόν, μια δυναμική διαδικασία που για τους κυβερνήτες των σκαφών που τρέχουν αγώνες στον ωκεανό μπορεί να παίρνει από 4-8 ώρες την ημέρα προκειμένου να αποφασίσουν πού πρέπει να πάνε. Δεν φτάνει αυτό που ήθελα να καταλήξω, αν θέλετε, είναι ότι δεν φτάνει να έχετε ένα πρόγραμμα routing. Πρέπει να ξέρετε, να έχετε καλά δεδομένα, θα του βάλετε μέσα, να έχετε σωστή αντίληψη για τις επιδόσεις του σκάφους σας και φυσικά, αν είσαστε 48 ώρες άϊπνος, το να πάτε να κάνετε μια πορεία όπου θα πηγαίνετε με 35 μίλια, με 35 κόμβους, με μπροστινό πανί για τις επόμενες άλλες δύο μέρες, ίσως να μην είναι η καλύτερη λύση, γιατί ίσως να μην μπορέσετε να τα αντέξετε. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στο κομμάτι του routing και να δούμε αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο το έτρεξα με ένα μεταπολικά διαγράμματα ενός καταπληκτικού σκάφους από τα καλύτερα που υπάρχουν της κυματολίγης, τελείως αντικειμενικά μιλώντας. Και το ενδιαφέρον, ξέρετε ποιο είναι? Για να φαίνεται περισσότερο η αλλαγή στις πορείες, διάλεξα μια πορεία από την Κέρκυρα μέχρι την Κρήτη. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του παραδείγματος. Και οι τέσσερις πορείες έχουν γίνει για το ίδιο χρονικό διάστημα, με τα πολικά διαγράμματα του ίδιου σκάφους, με διαφορετικά μοντέλα πρόγνωσης. Βλέπετε, λοιπόν, πόσο διαφορετικά είναι. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτάκι να δοκιμάσω να κάνω κάτι που ελπίζω να το πετύχω. Αν ο Δημήτρης είμαι να υποφεληθώ αυτής διακοπής, να ζητήσω όσοι μπορούν να κλείσουν τα μικρόφωνά τους, η κυρία Πιμενίδου βγάζει κάποιους ήχους. Αν μπορείτε να κλείσετε τα μικρόφωνά σας, θερμή παράκληση. Ένα λεπτάκι. Προσπαθώ να συνδέσω άλλο έναν υπολογιστή πάνω εδώ για να το δούμε.
Ελπίζω να βλέπετε τώρα τη νέα οθόνη. Ναι, Θάνο. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα αυτό το πράγμα που σας δείχνω τι είναι. Είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα για routing. Και πάμε να δούμε πώς γίνεται. Το πρώτο πράγμα που κάνω, έρχομαι και επιλέγω. Εδώ βλέπετε έχω διάφορες περιοχές για τις οποίες μπορώ να κατεβάσω μετεωρολογικά δεδομένα. Ο λόγος που σπάω τις περιοχές είναι γιατί όταν βρισκόμαστε σε ένα σκάφος πάνω και δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση ή 3G ή χρησιμοποιούμε δορυφορικά δεδομένα, καλό είναι όσα πιο λίγα data μπορούμε να κατεβάσουμε, τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια, λοιπόν, βλέπετε τώρα έκανε μια ανανέωση στα μετεωρολογικά δεδομένα. Έρχομαι και επιλέγω την πορεία που θέλω να, να δω το routing. Στη συνέχεια, αφού έχω επιλέξει την πορεία και έχω βάλει πάλι την Κέρκυρα Κρήτη, έρχομαι και από διάφορα πολικά διαγράμματα που έχω, πάλι ολοστοιχείως διαλέγω την κυματολίγη. Έρχομαι εδώ για να δω τι δεδομένα θα ζητήσω. Το πρώτο πράγμα που θα με απασχολήσει είναι ποιο από αυτά τα μοντέλα, τα μετεωρολογικά μοντέλα, θα επιλέξω για την πρόβλεψή μου. Θα σταθούμε στα μοντέλα αυτά πολύ περισσότερο στη συνέχεια. Έχω επιλέξει το ARPES. Έχω επιλέξει το συγκεκριμένο μοντέλο για ρεύμα και το συγκεκριμένο για κύματα. Ο λόγος που δεν έχω πολλές επιλογές εδώ είναι διότι πραγματικά για το Αιγαίο αυτές είναι οι δύο καλύτερες επιλογές. Τώρα, επιλέγω να ξεκινήσουμε τώρα. Πάμε όλοι μαζί στην Κέρκυρα να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε ημερομηνία θέλουμε, πάντα μέσα στην πρόβλεψη. Και ερχόμαστε εδώ. Τσεκάρω πάλι τις παραμέτρους μου να είναι σωστές. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω και κάποιες άλλες επιλογές. Τα crossing points είναι αν θέλω να πάω, να περάσω από κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Μπορεί, αν είναι αγώνας, για παράδειγμα, να υπάρχει μια πύλη. Αν θέλω να πλησιάσω στη στεριά ή όχι, αυτό έχει να κάνει με το αν τρέχεις ένα αγώνα single-handed, το να πλησιάσεις τις στεριές δεν είναι ότι καλύτερο, ιδιαίτερα αν είσαι κουρασμένος. Οπότε μπορεί να θελήσεις να κρατηθείς μακριά από τις στεριές. Εμείς θα έχουμε full πλήρωμα, οπότε δεν μας πειράζει. Το ισόχρονος step έχει να κάνει με αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι στη μέθοδο των ισόχρονων καμπυλών, κάθε πότε σχεδιάζω μια καμπύλη. Εδώ έχω βάλει ένα 30 λεπτά. Και επίσης βλέπετε ότι μου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξω στα όρτσα, στα πρίμα και στα πρίμα ποια είναι η μέγιστη ένταση πραγματικού ανέμου που θέλω. Επιλέγω, εδώ πέρα δεν βάζω περιορισμό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αν έχετε ένα σκάφος για το οποίο δεν θέλετε να το ταλαιπωρήσετε, θα μπορούσατε να βάλετε 30-35 κόμβους στα όρτσα, έτσι ώστε να περιορίσετε την ταλαιπωρία σας. Και okay. Ξεκινάμε. Αυτό που βλέπετε πάνω αριστερά είναι ουσιαστικά οι καμπύλες τις οποίες δημιουργεί το πρόγραμμα έτσι ώστε να αποφασίσει στη συνέχεια πώς θα ταξιδέψουμε. Σαν γενική αρχή, αυτό που ξέρουμε είναι ότι όσο πιο αραιές είναι οι ισόχρονες γραμμές, τόσο πιο καλά είναι. Τι σημαίνει αραιή ισόχρονη γραμμή? Σημαίνει ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα διανύω μεγαλύτερη απόσταση. Όταν βλέπετε τις ισόχρονες καμπύλες να πλησιάζουν μεταξύ τους, σημαίνει μπουνάτσα. Οπότε βλέπετε λοιπόν ότι βγάζει incomplete route, γιατί παρότι έφτασε σχεδόν, γιατί ο χρόνος που κάνει να φτάσει μέχρι εκεί πέρα ταυτίζεται με το όριο της πρόβλεψης.
Αν λοιπόν τώρα πάω εδώ πέρα και κάνω τις αντίστοιχες κινήσεις, χωρίς να αλλάξω κάτι άλλο, πέρα από το, το πρόγραμμα, και μάλλον για να μην το κάνουμε πολλές φορές, θα σας βάλω ένα, το GFS, το οποίο δεν θα δώσει ενδεχομένως τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε, ξεκινάω την ίδια ώρα, ξεκινάω με το ίδιο σκάφος. Okay. Δεν έχω αλλάξει τίποτα άλλο πέρα από το... την πηγή των δεδομένων μου σε σχέση με τον καιρό. Και βλέπουμε πάλι λοιπόν να εξελίσσεται η καμπύλη αυτή. Αναξέρετε ότι η μέθοδος των ισόχρονων καμπυλών υπάρχει από το 1930. Τότε το κάνανε με καρτελάκια. Σχεδιάζαν τα πολικά διαγράμματα σε καρτελάκια και προσπαθούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά με καρτελάκια. Καταλαβαίνετε ότι αυτός που το έκανε πρέπει να έχει φοβερή υπομονή. Το αφήνουμε λίγο να εξελιχθεί. Θα δούμε και στη συνέχεια ότι η επιλογή του πρωτογενούς υλικού, δηλαδή αν θα χρησιμοποιήσετε το GFS, το ARPES ή οποιοδήποτε άλλο, είναι καθοριστική. Γιατί ουσιαστικά, αν δεν του δώσετε σωστή, καλή πληροφορία, και βλέπετε λοιπόν τώρα, δεν θα το κάνω κι άλλη φορά, πόσο μεγάλη διαφορά στην πορεία έχει βγάλει η ίδια πρόβλεψη με διαφορετικά δεδομένα, αρχικά. Και εδώ τρέχουμε τα δύο σκαφάκια. Θα βλέπετε που κατεβαίνουμε. Σου είπα και λίγη ο μπιφτέκι. Καταβάλλεται μπιφτέκι. Ο πράσινος κέρδισε. Ναι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει κερδίσει ο πράσινος, είναι η πρόβλεψη του πράσινου κέρδισε. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα, να δούμε αυτό, να σας δείτε και κάποια πράγματα επίσης παραπάνω γι' αυτό. Σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε την ένταση του ανέμου. Η κάτω γραμμή εδώ πέρα, σε αυτό το σχεδιάγραμμα, είναι ο σταθερός άνεμος. Η πάνω η μπλε σκούρα είναι οι σπηλιάδες. Τα κίτρινα βελάκια σας δίνουν τη διεύθυνση και καθώς ταξιδεύει το σκάφος, σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε ουσιαστικά τη διεύθυνση και την ένταση του ανέμου. Βλέπετε τον άνεμο, την ένταση, το course over ground, το speed over ground, όλα τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή ακριβώς πάνω στο σημείο που βρίσκεται και ταξιδεύει το σκάφος. Αυτό το πρόγραμμα επίσης έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την πρόβλεψη με το που πραγματικά βρίσκεστε. Δηλαδή, εάν τώρα ήμασταν με ένα σκάφος, θα μπορούσαμε να βλέπουμε εάν ταξιδεύουμε πιο γρήγορα ή πιο αργά σε σχέση με την πρόβλεψη. Επίσης, εδώ πέρα, πηγαίνοντας, μας δίνει τα σημεία στα οποία πρέπει να κάνουμε τακ, στα σημεία στα οποία ενδεχομένως θα χρειαστεί να αλλάξουμε και πανιά. Διαφορετικά χρώματα στις γραμμές σημαίνουν χρήση διαφορετικών πανιών βάσει του πολικού διαγράμματος. Τώρα, επιστρέφω στα προηγούμενα. Ελπίζω να επέστρεψα. Εντάξει. Και πάμε να δούμε λίγο το θέμα των μοντέλων πρόγνωσης. Βλέπετε εδώ πέρα σε αυτά εδώ τα κουτάκια τα διαφορετικά μοντέλα πρόγνωσης τα οποία χρησιμοποίησα. Όπως αναφέρω, υπάρχουν βασικά μοντέλα με παγκόσμια κάλυψη, όπως είναι το GFS, και υπάρχουν
μοντέλα με τοπική κάλυψη, όπως είναι το ARON, το οποίο είναι ίσως το καλύτερο μοντέλο πρόγνωσης που υπάρχει στη Μεσόγειο, αλλά δυστυχώς δεν φτάνει στην Ελλάδα. Δεν καλύπτει την Ελλάδα. Τα μοντέλα πρόγνωσης αυτά, βλέπετε, έχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι το λεγόμενο model grid, δηλαδή για πόσο, ποια επιφάνεια καλύπτει. Θα το δούμε αυτό καλύτερα εδώ. Βλέπετε σε αυτόν εδώ τον πίνακα, σε αυτήν εδώ το σχέδιο, αυτές εδώ οι τελείες είναι τα πραγματικά σημεία στα οποία το μοντέλο GFS έρχεται και κάνει πρόγνωση για τον καιρό. Σε όλα τα υπόλοιπα σημεία δεν υπάρχει πρόγνωση, υπάρχει το λεγόμενο extrapolation, υπολογίζεται βάση των άλλων σημείων ποιος πρέπει να είναι ο αέρας. Δηλαδή χοντρά-χοντρά, αν εδώ έχει 10 κόμβους και εδώ έχει 5, υπολογίζει ότι εδώ πρέπει να φθίνει ομαλά και βγάζει τις αντίστοιχες τιμές. Δεν ξέρει το πρόγραμμα, εδώ που είναι ο Κέρσορας αυτή τη στιγμή, τι αέρας φυσάει. Δείτε το ARPES από κάτω, στο ARPES, που έχει ανάλυση του ενός δέκατου της μοίρας. Το GFS αυτό εδώ που βλέπετε έχει μια ανάλυση στο μισής μοίρας. Τι σημαίνει αυτό? Μετράει ένα σημείο, ένα 30 ναυτικά μίλια. Το ARPES μετράει ένα σημείο ανά 6 ναυτικά μίλια. Βλέπετε ότι το πλαίσιο είναι πολύ πιο πυκνό και καταλαβαίνετε ότι θα έχετε μια πολύ καλύτερη ανάλυση και μια πολύ καλύτερη πρόβλεψη στην περίπτωση του ARPES. Ποιο είναι το μειονέκτημα? Το ARPES πάνω από 4 μέρες δεν μπορεί να σας δώσει πρόβλεψη. Το GFS σας δείχνει και πάνω από 10. Έχει βάση η αξία που σας δίνει πάνω από 10? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Είναι πολύ γενική. Εδώ τι έχω κάνει? Έχω πάρει 4 διαφορετικά μοντέλα. Το WRF Greece, το Icon EU, το GFS και το QAMS. Και έχω κατεβάσει τις προγνώσεις ακριβώς για την ίδια δεδομένη χρονική στιγμή. Κοιτάξτε το GFS εδώ πέρα δεξιά. Είναι σαν μια μουτζούρα. Κοιτάτε πόσο καλύτερη ανάλυση έχει το Icon. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι τα άλλα δύο είναι διάμεσα. Προσέξτε ότι όλα αυτά τα μοντέλα δίνουν ακριβώς την ίδια, για την ίδια χρονική στιγμή πρόβλεψη. Τώρα, και το συνέχισα λίγο, και αυτές οι προβλέψεις είναι πάλι με διαφορετικά μοντέλα. Στη μέση εδώ βλέπετε τον Ποσειδώνα. Από κάτω είναι το meteo.gr και αυτά εδώ είναι προβλέψεις από το Windy. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλες αποκλίσεις μπορεί να έχετε ανάλογα με το κάθε μοντέλο που χρησιμοποιείτε. Κάτι που θέλω να θυμόσαστε είναι ότι δεν υπάρχουν καλύτερα ή χειρότερα sites. Όλα τα sites, ακόμα και το Μετεό, θα το δούμε στη συνέχεια, παίρνουν τα δεδομένα τους από κάποιο τέτοιο μοντέλο. Ουσιαστικά, λοιπόν, έχω κάνει ένα πίνακα, ο οποίος είναι αυτά τα μοντέλα τα οποία καλύπτουν την Μεσόγειο και τι παραμέτρους δίνει το καθένα. Αυτό που έχει ενδιαφέρον επίσης είναι και τι ώρα εκδίδονται. Το τι ώρα εκδίδεται το κάθε μοντέλο έχει σημασία όταν ταξιδεύεις να μπορέσεις να κατεβάσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται το πιο κοντινό μοντέλο, έτσι ώστε να έχεις καλύτερη εικόνα και να παρακολουθείς καλύτερα την εξέλιξη των φαινομένων. Τώρα, εδώ βλέπετε αυτό που σας έλεγα, αυτή είναι η σελίδα από το meteo.gr, όπου σας λέει χαρακτηριστικά ότι χρησιμοποιούν και αυτοί το WRF. Η επόμενη σελίδα είναι από το Windy, η οποία σας λέει και αυτά ότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα μοντέλα.
Έχει 4 διαφορετικά μοντέλα το Windy που χρησιμοποιεί, το GFS, αυτό που βλέπετε, το Icon και το NEMS, αλλά κάτι που πρέπει να μπείτε μέσα για να δείτε είναι ότι τα καλά μοντέλα τα παίρνετε πληρώνοντας τις καλές προβλέψεις. Εάν δεν πληρώσετε, η πρόβλεψη μπορεί να είναι αισθητικά πολύ όμορφη, πρακτικά δεν είναι τόσο καλή. Εντάξει. Άρα λοιπόν, αν θέλω κάτι να σας μείνει από όλα αυτά που σας είπα τώρα για τα μοντέλα, είναι ότι πρέπει πάντα να ξέρετε η πρόβλεψη που παίρνετε, από πού προέρχεται και τι περιορισμούς έχει. Δεν είναι όλες οι προβλέψεις οι ίδιες. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να διευκρινίσω είναι για σχετικά με τα GRIP files. Θεωρώ ότι όλοι έχετε ακούσει τον όρο ότι κατέβασα τα GRIP files ή κατέβασα ένα αρχείο GRIP. Θέλω λοιπόν εδώ να αποσαφηνίσω ότι τα GRIP files δεν έχουν σχέση με την μετεωρολογία, δεν έχουν σχέση με την πρόβλεψη. Τα GRIP files είναι ένας κωδικός για για αρχεία τα οποία έχουν μια κατάλεξη GRB ή όπως έχουμε για το Adobe το PDF, όπως έχουμε για το Excel την κατάλεξη, όπως έχουμε το JPEG για τις φωτογραφίες. Είναι, αυτό σημαίνει GRIP, ότι έχει αυτή την κατάλεξη. Απλά εξυπηρέτησε αυτό κάποια στιγμή τους μετεωρολόγους και σώζανε τα προγράμματα, τα δεδομένα τους σε αρχεία με αυτή την κατάληξη. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένας τύπος αρχείου που χρησιμοποιείται βέβαια περισσότερο τώρα περισσότερο στη μετεωρολογία. Βλέπετε και μια λίστα με ποια είναι τα συνήθη δεδομένα τα οποία θα βρείτε μέσα σε όλα αυτά τα διάφορα προγνωστικά μοντέλα που σας έδειξα και πριν. Ένα πράγμα που θα ήθελα να θυμόσαστε είναι ο κανόνας του δεκαλέπτου. Γιατί είδαμε ποιοι είναι οι περιορισμοί μας στον τρόπο που υπολογίζουμε τον άνεμο. Ένας άλλος περιορισμός είναι το πολικό διάγραμμα για να έχει αξία πρέπει να βάλεις αυτό της έντασης της οποίας, με τον άνεμο της οποίας ταξιδεύεις. Ξέρουμε όμως όλοι ότι η ένταση έχει πάρα πολύ μεγάλες διακυμάνσεις. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνει κανένας είναι να υπολογίσει τη μέση ένταση στο δεκάλεπτο. Μπορείς να το κάνεις χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που σου βγάζει αυτόματα το μέσο όρο, μπορείς να το κάνεις απλά παρατηρώντας την ένταση του ανέμου και να υπολογίσεις πραγματικά ποιος είναι ο μέσος άνεμος του δεκάλεπτο, ο οποίος αν θέλεις έχει αξία για τα πολικά διαγράμματα και για τη μέσοδο των ισόχρονων καμπυλών. Τώρα, για μένα ουσιαστικά το WRF, έχω παραλείψει εδώ να βάλω το Icon και το Arpeggio, είναι τα μοντέλα τα οποία θεωρώ ότι στην Ελλάδα δίνουν τις καλύτερες προβλέψεις. Αναγκαστικά, αν θέλουμε να προγραμματίσουμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι, μακρινό ταξίδι, θα πρέπει να καταφύγουμε στο GFS. Εδώ έφτιαξα και ένα κατάλογο ουσιαστικά με πού μπορείτε να δείτε διάφορες τέτοιες προγνώσεις. Ουσιαστικά αυτοί είναι τρόποι για να διαβάζετε τα GRIP files. Αυτό που χρησιμοποίησα εγώ προηγουμένως και σας έδειξα το routing είναι το Weather4D. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία βλέπετε εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος ότι άμα μπείτε στο ίντερνετ, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε, τι έχετε, αν είστε φίλοι του Bill Gates ή του Μακαρίτη με την Apple, θα επιλέξετε τι θέλετε. Απλώς θα ήθελα να ξέρετε ότι και τα GRIP files έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Δηλαδή, επειδή έχουν ωραίες απεικονίσεις, δεν σημαίνει ότι μας λένε την αλήθεια. Μπορεί να φτιάξεις ό,τι ωραία απεικόνιση θέλεις. Μπορεί να βγαίνει και ένας ανεμιστήρας από τον υπολογιστή και να σε φυσάει για να νιώθεις την ένταση του ανέμου αναλογικά με αυτό που θα πάρεις εκεί πέρα. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
τα grip files και τα, όλα αυτά τα μοντέλα που είδατε προηγουμένως έχουν ένα βασικό κακό, ότι δεν, όταν εκδίδονται, δεν τα έχει δει κάποιος προγνώστης μετεωρολόγος. Προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από μαθηματικά μοντέλα, από υπολογιστικά μαθηματικά μοντέλα. Και ως εκ τούτου έχουν σφάλματα. Και κάποια έχουν συστηματικά σφάλματα. Προσπάθησα να τα συνοψίσω λιγάκι. Βλέπετε λοιπόν ότι για εντάσεις κάτω των 6 κόμβων όλα τα μοντέλα έχουν πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα. Συνήθως από εκεί και πέρα μέχρι τους 40-45 κόμβους καλό είναι να υπολογίσει κάποιος ότι θα έχει μια ένταση σύν 20%. Από εκεί και πέρα όμως, ιδιαίτερα στις μεγάλες εντάσεις, πρέπει να περιμένει μεγάλα σφάλματα προς τα πάνω. Και πρέπει να περιμένει και μεγάλα σφάλματα προς τα πάνω, ιδιαίτερα στις πηλιάδες. Έχω κάνει και μια λίστα για το... υπάρχουν άλλα σφάλματα. Όπως βλέπετε, σε ένα ψυχρό μέτωπο εκεί κοντά, σε μια ακτή που εκτιμάται, υπερεκτιμάται στα κέντρα των αντικυκλώνων, δεν λαμβάνονται με ακρίβεια τα τοπικά φαινόμενα, θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, δεν μπορούν να δείξουν με ακρίβεια τα συστήματα αυτά των άνεμων στα μέτωπα, δεν μπορούν να δείξουν με ακρίβεια τον άνεμο κοντά σε καταιγίδες και επίσης έχουν έναν περιορισμό ως προς το χρόνο, ως προς τη διάρκεια της πρόβλεψης. Αυτά τα ξαναταλέω γιατί είναι σημαντικό, ιδιαίτερα όταν θέλουμε να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις επιδόσεις του σκάφους μας, να ξέρουμε τι πρέπει να περιμένουμε σε σχέση με αυτό που μας λέει η οποιαδήποτε πρόγνωση. Θάνο, παρακαλώ. Κάποια στιγμή έχουμε κάποιες ερωτήσεις και λοιπά, δεν ξέρω πότε... Ναι, ναι, ας κάνουμε τώρα, γιατί τελειώνει και πριν. Γενικά πρέπει να αρχίσουμε να κλείνουμε λίγο τα κεφάλαια, γιατί... Ναι, ας δούμε κάποιες ερωτήσεις ή να περιμένουμε 10 λεπτά για να κάνουμε τις ερωτήσεις μετά για να κλείσουμε. Έχουμε 10 λεπτά θα να πούμε, έτσι. Ναι. Okay. Ωραία, δώστε 5 λεπτάκια πολύ γρήγορα να σας δείξω κάποια πράγματα. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι μια πραγματική φωτογραφία από δορυφόρο. Δείτε την τώρα δίπλα σε αυτή την πρόβλεψη από το Icon. Όπου βλέπετε σκούρο χρώμα, έχει μεγαλύτερη ένταση ανέμου. Όσο πιο άσπρη είναι μια περιοχή, τόσο λιγότερη είναι η ένταση του ανέμου. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο πετυχημένο είναι αυτή η πρόβλεψη. Σας δείχνει τα μπουγάζια, σας δείχνει αυτό το καταραμένο το κόψιμο κάτω από την Εύβοια κάθε φορά που τρέχουμε στον αγώνα της Άντρου με Μελτέμι